φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε. Μπαίνει το βρωμοκαλό καιρό. Σιγά σιγά. Κάτι βροχές, κάτι ιστορίες μας κρατάνε ακόμα. Ναι. Τελειώνουν αυτά. Τελειώνουν. Ναι. Τώρα θα δούμε μαγιά. Θα δούμε τόπλες. Θα δούμε Brazilian. Θα δεις. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε σωστά έτσι. Λέγε. Είσαι MVP's τον ΚΤΕΛ. Ο Sherlock Holmes από τα σπασμένα μπουλόνια. Έτσι. Τι έκανες βρε τους ταμπάνι. Έτσι. Τι έκανε. Τι πήγες εκεί. Κατάπιαν τα αυτοκίνητα. Στα πάρκινγκ. Χάσανε τα Κόρντομπα. Χάσανε τα Σέατ. Φύγαν τα Οκτάβια. Θάφτηκαν μέσα στη γη. Τι έκανες εκεί πέρα. Κάψανε πουλμαντά. Επιτυχίες. Πήγες, δεν μου λες, εκεί που σε φιλοξένησε ο Καρατζαφέρης, το οίκημα υπάρχει τώρα. Υπάρχει. Δεν άφησες καμένη εκεί πίσω. Όχι, πήγε στο γυμναστήριό του. Το είπα, ευτυχώς τα έχω δηλωμένα. Έκανες βάρητα. Βάρητα έκανες. Πάγκο. Πόσα έκανες όταν τα σήκωνες τα κιλά. Σα! Είδες τελικό. Είδα, φίλε. Μαρμίτα. Φυσικά, αναγκαστικός. Να πούμε για τη Μαρμίτα ότι κάναμε εκπομπή σήμερα πριν από λίγο ήρθαμε. Ναι, ήρθαμε. Λοιπόν, ποιος ευθύνεται για την τραγική εικόνα της ΑΕΚ στο τελικό με τον ΠΑΟΚ? Ψηφίσανε 43% ο Μπρονό Χιμένεθ, 23% ο λαός που έχασε την κερκίδα από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, 27% ο κύριος Μελισανίδης και 7% οι παίκτες. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς? 27% Μαρούδο Χιμένεθ, 33% Κάναντι, 40% Λουτσέσκου. Τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει. Λογικό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ο Βάισβάιλερ. Ποιος λυπήθηκε περισσότερο που πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ? 2% Ηρακλειδής, 5% Γαύροι, 13% Αεξίδες, 21% Αριανοί, 59% Ασλαμάς. Και ποια ήταν η καλύτερη κερκίδα ομάδων της Θεσσαλονίκης μέσα στην Αθήνα? 47% ο Άρης το 2010.
Ήταν 49% ο ΠΑΟΚ το Σάββατο και μόνο 4% ο ΠΑΟΚ το 2014. Δηλαδή λένε εδώ ότι το 2014 η κερκίδα του ΠΑΟΚ ήταν μάπα. Εν συγκρίση με αυτή του Άρη το 2010 και με την προχθεσινή κερκίδα του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως μπορεί οι ΠΑΟΞίδες να μην ήταν 24-500 όσο ήταν οι Αριανοί, να ήταν καμιά δεκαπενταριά στο ΟΑΚΑ. Η κερκίδα τους ήταν καλύτερη από τη ΣΑΕΚ. Επί του πιεστηρίου τώρα. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος λέει: δέχομαι απειλές. Αυτή είναι η εχμές για τον κύριο Μελισσανίδη ότι τον απειλεί. Και γράφει: συμβόλαια με απειλές δεν γίνονται. Μαθαίνω από Αθήνα, γιατί έχω φιλίες, ότι μπράβοι του Ολυμπιακού φυλάνε το σπίτι του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Δηλαδή, αρκούδες του Μαρινάκη είναι αυτές που φυλάνε το σπίτι του Χριστοδουλόπουλου. Αν αυτό λέει κάτι, λέει κάτι. Αν αυτό λέει κάτι με το Βράνιες να παίρνει αποβολή για τους αεκτσίδες της Μαρμίτας άδικη, λέει έπρεπε να βγει ο Βιερίνια με δεύτερη κάρτα. Είχαμε μια διαμάχη σήμερα και λέει ότι αν ήταν Έλλην διαιτητής θα υπήρχε μεγάλος ντόρος για αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Ναι. Θα είχαμε ακόμα μέχρι ψυμαχίες μέχρι σήμερα. Δηλαδή όλοι οι φλόροι δημοσιογράφοι, οι φλόροι φύλαθλοι, εμείς και οποιοδήποτε κάνει κριτική, λέει άψογη διαιτησία, αλλά βγήκε ένας αεξής, ένας στη Μαρμίτα. Και τι είπε. Στο λαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εντάξει. Ο Βράνιες λέει γιατί λέει να βγει. Μας λέει. Τι έκανε. Διότι ζήτησε τους κανονικούς κορνέδες. Τι ζήτησε. Όπως και ο Λάζαρος. Δηλαδή αν τον βγάζανε τώρα τον Βιερίνη έξω. Έλα. Και δεν βγάζανε τον Βράνιες, δεν θα φωνάζανε οι ΠΑΟΞίδες. Φυσικά θα φωνάζανε. Δεν θα φωνάζανε, φίλε. Εσκεμένα πήγε ο Βράνιες. Δεν θα φωνάζανε. Εσκεμένα πήγε. Όχι, φίλε. Εσκεμένα δεν θα φωνάζανε, φίλε. Δεν θα φωνάζανε, φίλε. Γιατί ο διαιτητής. Σε τρίψα, κάνει 5 χιλιόμετρα. Σήμερα έκανα σάκους και τέτοια. Εντάξει, για να σε τρίψω λίγο. Θεόκριτε, τι κάνει. Καλησπέρα και πάλι. Είσαι όχι, λέγεσαι. Είσαι Θεόκλητος. Θεόκλητος. Όνομα είναι αυτό που έχει, αλλά Θεόκλητος. Γιατί τι έχει. Ποιο έβγαλε Θεόκλητο. Αντιεμπορικό. Ποιο το έβγαλε. Κρύα φασολάκια. Κρύα φασολάκια. Κρύα φασολάκια. Κρύα φασολάκια. Κρύα φασολάκια. Έτσι λένε. Όχι Θεόκλητο. Όχι Θεόκλητο. Πες το κανονικά, Κώστα. Ο Θεόκλητο. Όχι Θεόκλητο. Τι με πράγμα. Αφού έτσι λέει ο Θεόκλητο. Πού να το βρει τον Τουσταμπάνι να το κάνει γραμματική. Λοιπόν, καλησπέρα. Έχω δει την μπάλα εγώ στο Κορδελιό. Την μπάλα. Εγώ νόμιζα ότι την μπάλα στη Γιουβέντους, λες ρε. Πες με ρε, τη δουλειά μπάλα. Έχω μια θεία εκεί. Μια θεία στο Κορδελιό. Θεία Σόη ή θεία τη βολεύεις. Θεία Σόη. Α, μπράβο, ναι. Τέτοια θεία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην περιμένετε πολύ ποδόσφαιρο. Για Βρισιά έφυγε ο Μπαλαμπάν. Για Βρισιά πιο πολύ. Ο Μπαλαμπάν για Βρισιά. Ναι. Σε τι γλώσσα λέει τι είναι τώρα τον έβρισε. Τώρα αρχίζουμε άλλα τώρα μετά τον έβρισε. Άρχισαν τα πουντα μάντρε, άρχισαν εκεί πέρα αυτά τα κούτρα μάντρε. Λέγε Θεόκλητο. Λοιπόν, εντάξει. Τι θέλει να σου πω, την άποψή μου εντάξει, δεν για τον τελικό. Ναι, ναι. Πες για την overlap. Εντάξει, πιστεύω. Τι ομάδες εσύ. Τίποτα. Τίποτα. Από ελ. Από ελ. Ναι. Είναι και Κύπριο. Σηκώσαμε στην Κύπρο. Εδώ στην Ελλάδα δεν βρίσκει δουλειά. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν είσαι πάω. Δεν πειράζει. Δε, λίγο με ενδιαφέρει. Θα καθαρίζει τουαλέτε να πούμε. Αφού με είπε θα πάει τηλεόραση Κύπρο, έτοιμο είναι. Θα πα στο ΡΙΚ, θα μα πάρει μαζί σου μια εκπομπή. Θα πει εγώ φίλου. Θα δείξει, εντάξει. Τι θα δείξει, ρε Θεόκλητο, θα δείξει. Έπρεπε να πει, ναι, είστε οι πρώτοι που θα μπείτε μέσα, ρε παιδί μου. Εδώ οι πόρτε είναι ανοιχτέ από το ράμπεδο. Μαύρα λεφτά, μαύρα όμω. Όχι. Στην Κύπρο μόνο φανέρα. Φανερά είναι στην Κύπρο. Όλα φανερά. Σοβαρά μιλάμε. Όλα στη χώρα. Σοβαρά. Τίποτα. Γιατί οι λογαριασμοί έτσι μεταφέρονται φανερά. Όλα τίμια. Κακό. Γιατί κακό. Τίμιο. Όλα τίμια. Όλα αγγλικά, καπιταλιστικά όπω λέτε. Ναι. Τίμια και καπιταλιστικά τίμια δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται. Τίμια, γίνεται, τίμια, γίνεται. Γίνεται. Τίμια και γίνεται. Μάλιστα. Στο off the record πολλά γίνονται. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά πιστεύω ο Λουτσέσκο έβαλε σε ένα λούκι τον Μελισσανί. Τον. Ναι. Την αίσθησε στο Μελισσανίδη ο Χιμένεθ και ο Λάζαρος με τον Βράνιες, ναι ή όχι. 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 Ένα παιχνίδι κακό έκανε η Άκρη, παιδιά. Ναι. Όλη τη σεζόν εντάξει, μια χαρά πήγε. Εντάξει. Μήπως δεν την αφήσανε ο ΠΑΟΚ να πιει πορτοκαλάδα, πάντα να πούμε. Από ποιες ομάδες έφαγε η ΑΕΚ φέτος δύο γκολ. Από την Τρίπολη. Τρίπολη. Ένα. Ολυμπιακό. Δύο. Και ΠΑΟΚ το τελευταίο παιχνίδι. Αυτό, ναι. Οχτώ έπρεπε να φάει. Πέντε έπρεπε να φάει. Έξι έπρεπε να φάει. Ένα κακό παιχνίδι έκανε. Ήταν και ο Μπάρκας τώρα, εντάξει. Ήταν και ο Μπάρκας, εντάξει. Εντάξει, ήταν και λίγο άστοχος ο ΠΑΟΚ, να μην λέμε και αυτά. Που έβγαινε τετατέτ, ο Πρίγιοβιτς, ο Μπίσεσβαρ.
Είχε ευκαιρίες ο Πάνο. Αν υπέγραφε. Τι ανάλατος είσαι ρε. Τι να πω. Τι ανάλατος. Θα στα πω εγώ ρε Θεόδωρε. Πες τα ρε. Εάν υπέγραφε ο Λάζαρος το καινούργιο συμβόλαιο με την αλλαγή που βασικά δεν θα έμπαινε αλλαγή, θα έμπαινε βασικός. Εάν υπέγραφε και γινόταν αλλαγή όπως έγινε στο 60, εκείνη την τρίπλα και το κοντρόλ θα την έβγαζε έξω. Out. Στο πεντάλεπτο. Θα το παστέλουν, θα την έδωνε την κάρτα στο πέναλτι. Τελειώσαμε εκεί πέρα. Φαίνεται. Φαίνεται το πράγμα. Τι που άπεζε από την άλλη. Δεν θα άπεζε καταρχήν ο Μάνταλος που ήταν τραυματίας και 6 μήνες ήταν να πάει και τον έβαλε εξτρέμ. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μπακασέτα. Φαγώθηκε. Δεν γίνεται να παίζει πλευρά Μπακασέτα και Μάνταλο. Γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τα είπαμε, δε. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσαμε. Επανάληψη την είπε χθες ο ραπ. Τελείωσε. Δεν υπάρχει θέμα περί αναλύσεως. Ο Πάοκ ήταν για τα λιρούμπα. Ναι. Ανάψτε και ένα κερί στο Μπάρκοβιτς, Γιούλι Μπάρκα, πώς το λένε αυτόν. Γιώργος, πώς το λένε αυτόν. Ανέστη, Μπάρκα, πώς το λένε αυτόν. Πώς το λένε τον το μικρό, ρε. Γιούλι Μπάρκα. Γιούλι Μπάρκα. Γιούλι το λένε. Γιούλι τι Γιούλι. Έλα, ρε, Μπάρκα το λένε. Ανέστη, πώς το λένε τον Μπάρκα. Ρε. Γιούλι Μπάρκα. Γιούλι, ρε, και εσύ. Γιούλι Μπάρκα, Γιούλι Μπάρκα ήταν. Με το κουσκούνι έμπιζε να πούμε. Γιούλι Μπάρκα ήταν. Κάνε Βασίλη Μπάρκα. Γιούλι Μπάρκα έμπιζε. Θεόχλητε, ρε. Θεόχλητο είναι, ρε. Έπαιζε με το τέτοιο, ρε. Γιούλι Μπάρκα. Λοιπόν, θέλω να θίξω ένα θέμα που δεν θίχθηκε πουθενά. Θέλω να πω για την Eurovision. Έτσι. Ναι, α, κάτσε, πριν πει για την Eurovision, να ρωτήσω εγώ για σένα. Ρώτανε. Και το Θεόκλητο, γιατί δεν την παρακολούθησα την Eurovision, ήμουν Αθήνα, φιλοξενούμενο. Καλά έκανε. Τα βάρη τα έκανε. Έκανα τσα-τσα και τα λοιπά. Και όταν έγινε η Eurovision, ήμουν σε ένα κεμπαμπάδικο στην Κηφισιά με τον Ζαΐρη και. Εκεί τον που έπαθε παλινδρόμηση πάλι. Όχι, όχι, πέρασε η παλινδρόμηση. Δεν πλήρωσε εσύ και γι' αυτό. Ήταν τόσο χαρούμενο το αφεντικό. Στην κούτρα γι' αυτό δεν είχε παλινδρόμηση. Βγαίνουμε έξω από το ΆΚΑ που λε. Βγαίνουμε έξω από το ΆΚΑ. Το ρεπόρτερ του Μετρόπολης κτλ. Λέει τα αφεντικό, πάμε να σας κάνω το τραπέζι, παιδιά. Πάμε να σας κάνω το τραπέζι. Ωραία. Ωραία. Λέω ο Κουλιανός, ναι, αφεντικό, εγώ θα έρθω. Κάνα δύο ακόμα, πήγαν, θα έρθω εγώ. Κάνω τον ένα καφέ, ναι. Λέω τον Μποκολόκο και τον Πετρωτό και τον Ζαΐρη. Ωραία. Λέει, εγώ δουλεύω, λέει ο Ζαΐρης, την άλλη μέρα, δεν μπορώ, λέει, ξέρω και τα λοιπά. Έλα, λίγο πες. Λέω, λίγο. Εγώ ήθελα να πάω, αλλά δεν μπορούσα να μείνω. Καταλαβαίνω, ναι. Και λέει τα αφεντικό, πάρτε, λέει, από 1,5 εκατοστάρικο. Ναι. Τώρα με τα λες αυτά. Ναι. Να φάτε και τα λοιπά. Τώρα με τα λες αυτά. Μόλις είδα από Κολόκο το ναι. Έρι στο 150. Ναι. Λέει, έχει ένα ωραίο κεμπαμπάδικο, κεμπαμπ. Ναι. Στην Κηφισιά λέει. Κηφισιά και όλα. Καβαλάει τα μάξια ο Ζαέρης. Ο Ζαέρης αετός στο Μολάρι. Δίπλο αδερφός του Ζαέρη, ένα κτίνος να πούμε χτιστός. Ο Κολόκο πίσω δέντρο να πούμε και εγώ. Πάμε στο κεμπαμπάδικο. Τι το ξέρω το Ζαΐρη, ω κάθισε εδώ. Ο Ζαΐρης το κεμπαμπάδικο. Τρώμε εκεί κάτι αυτά, πάντως γύρω, εκπληκτικό. Φυσικά. Φοβερό γύρω, κεμπάμπ ιστορίες. Έχει φουσκώσει ο Πόκο Λόκο, έχει γίνει. Με να έπισε κάποιο στάρικο. Έχει μελανιάσει να πούμε. Τρόμπα σε φουσκώρι. Μελανιάσει στο φαΐ για τα λοιπά. Κοκακόλες όμως αντί για κρασιά και τα λοιπά. Τελικά ρε φίλε. Φεύγουμε. Ακούμε ένα σπορ τώρα να δούμε, δεν ξέρουμε άλλο αυτό και τα λοιπά. Βγαίνανε οι αξίδες, κλαίγαν και τα λοιπά. Κάποια στιγμή, εγώ έχω τον Ζαέρη στο μιλητό για να μην κοιμηθεί στον ναι, τρόπο. Στο παρλάρε, ναι. Πίσω εγώ, πού να κοιμηθεί ο Ζαέρης, κτίνος. Πού να. Δίπλα αδερφός του, κάποια στιγμή που λες, το μάτι γαρίδα ο Ραπτόπουλος, ακούω έναν ήχο. Τουρμπίνα έχει τα μάτια. Όχι. Τι. Τα ρουθούνια του μαύρου. Κινήθηκε και ροχάλιζε ο μαύρος. Σουφ, σαφ, σαφ, σουφ. Πάμε για 150 ευρώ πίθουνα για χνίνα που εκεί φούσκωσε μετά. 150 ευρώ. Αεροπλάνο που γίνονται λόγοι. Τη στην Τανάγρα φτάσαμε να τι γίνεται να πούμε. Κατάρ Airways, Airbus ήταν. Εν τω μεταξύ, θα λέω Ζαέρη, δεν μα φτάσει το αέριο. Γιατί ρε Ζαέρη, δεν γέμισα. Δεν γέμισαμε. Γιατί τα φάγανε σουβλάκια και σουτσουκάκια τα λεφτά. Φάγανε τα λεφτά. Σουβλάκια και σουτσουκάκια. Δεν γέμισαμε. Ρε που θέλω. Εν τω μεταξύ. Στον δρόμο κλειστά όλα τα βενζινάδια. Εντάξει. Τσίμα-τσίμα. Φτάσαμε στη στροφή Βέρειας. Είναι ένα παιδί που μας ακούει. Σημαδιακή στροφή Βέρεια. Έμενε κι άλλη φορά εκεί. Ξέρει αφήσει. Γεμίζει αέριο και σωθήκαμε. Σώθηκα. Σωθήκαμε. Τα βάλετε λεφτά σου βλάκι σου τσουκάκια. Δεν γέμισα, λέει ο άλλο. Δεν γέμισα. Τι παιδιά είσαι, πού να σκάσει. Θεόκλητε, πες την άποψή σου. Πες μου ό,τι θέλεις. Για τον αγώνα. Ό,τι θέλεις. Ας τον άρε. Μία ερώτηση. Ζεσταίνει τα φασολάκια τώρα. Φασολάκια ζεσταίνει, θα πούμε. Άμα άρχισε η ΑΕΚ με 3 center back, μπορούσε να χάσει. Και άμα ήμουν κι εγώ ένα 87, ξέρεις τι λεφτά θα έκανα σαν goalkeeper. Βέβαια. Ας τα άμα τώρα. Τα άμα είναι ότι ο Χιμένεθ, μπρο, ο Χιμένεθ που λέει ο κόκκινος, το λέει το τσιγκουναρά, κοίταξε να δεις, αυτοί είναι κάτι σακούλες μαύρες είδες στα αποδυτήρια. Τι είχανε μέσα απορριπαντικά. Ρε λεφτά είχανε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, σου λέω σε αφήνεις εδώ. Εδώ κοιτάξτε τη σακούλα τι έχει. Άμα πάρετε το κύπελο,
Η Πάολα λέει ο λογαριασμός που έκανε ο Σαβίδης. Ο λογαριασμός έκανε λέει όσο τον μπάτζετ της ΑΕΚ. Το συμβόλαιο του Μάνταλο. Το ρίξε. Τσον Τρίμπα, πάλι τα ρίχνω. Ο άλλο 10-10 τα ρίχνετε του δίσκου. Με φορτωτή τα ρίχνε. Για Eurovision κάτι θέλει. Θα τα πούμε και Eurovision. Πε εκεί που στέλνουν οι πελάτε τώρα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Θα σε πω για Eurovision. Έφαγε χοντρό κράσιμο από τον κόσμο της ΑΕΚ, όχι. ΑΕΚΣΙΣ από Νέα Σμύρνη. Όχι. Όχι, δεν έφαγε. Δεν έφαγε. Χλιαρές διαμαρτυρίες είχαμε, γιατί σου πήρε το πρωτάθλημα. Άμα έβγαινε δεύτερη η ΑΕΚ, θα είχαμε χοντρό κράξιμο. Εκεί ναι. Εκεί ναι. Επειδή όμως πήρε πρωτάθλημα, άντε, ξέρω εγώ. Ναι. Κοίτα, τώρα το γυρίσαν κουλουτούμπα οι ΑΕΚΣΙΣ, έτσι. Ναι. Τώρα λένε τι να το κάνουμε εμείς στο κυπελάκι αφού πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι το γυρίσανε το έργο. Να τα λέμε για αυτό. Πήραμε τη Φεράρι, εμείς και δώσαμε το Οκτάβιο στον Πάο. Έτσι, έτσι. Έτσι. Με το γυρίσανε το έργο. Γιατί αν πέρανε θα ήμασταν και double θα λέγανε. Double. Δεν έχουμε και double. Ναι, double. Αλλά δεν έχει double. Πήγε εκεί μέσα, μέσα στο σπίτι όπως λένε, 0-2. Δύσκολα. Έφερες καφέ. Να ρε, καφεδάκι. Λοιπόν. Έτσι, να τα χύνεις, να πούμε για να παίρνουμε λεφτά. Από καημαχλίδικο, ωραίο πράγμα. Καλό. Στο χειρουργείο η Μελάνια Τραμπ. Τι έπαθε το μωρό. Έπαθε όγκο στα νεφρά, καλό ήθη όμως. Εντάξει, δεν μασάει κυρία Μελάνια, κυρία Μελάνια. Λοιπόν, να καλησπέρισω. Δεν κάνεις το γιατρό, ρε. Όχι, κυρία Μελάνια, είναι φοβερό, ρε φίλε. Σε ένα site. Γυναικάρα, ρε φίλε. Διαβάζει και εσύ, Χαϊβάνι, το site. Ένα γιατρό δεν τον έχεις ρωτήσει. Τίτλους. Ναι. Πού ξέρεις εσύ ότι όγκο είναι καλό ήθη. Έτσι λένε αυτοί. Εγχειρίστηκε. Τον βγάλανε. Πήρανε δείγμα, ρε Κώστα. Πήγανε στον παθοαλαντόμο. Εισήχθη, λέει, στο νοσοκομείο και ναι. Νοσηλεύεται. Τι έπαθε, για διάβαση. Τις επόμενες ημέρες. Ναι. Η πρώτη κυρία τον είπε, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τον νεφρό της, το οποίο το γραφείο της περιγράψε ως καλό ήθη όγκο, που όμως απαιτούσε ιατρική φροντίδα. Ναι. 48χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο τη Δευτέρα και αναμένεται να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες μετά την επέμβαση, ναι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ναι. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος μίλησε με τη σύζυγό του πριν από την επέμβαση, ναι. Και με τους γιατρούς της έπειτα από τη διαδικασία, ενώ αναμένεται να την επισκεφθεί αργότερα, ναι, σήμερα. Μικροκύματα τα φασολάκια. Με το NBC. Ποιο είναι ο NBC? Ένα. Κρατικό κανάλι της Αμερικής. Με νοιάζει εμένα το από αυτό της. Συγγνώμη, ρε φίλε τώρα. Η κυρία Μελάνια μπήκε μέσα, ρε Κώστα, και ρωτά τώρα εσείς. Μου λες, θα τα πήρε ο παθολόγος. Πού πήγε στον Παπαγεωργιό, θα την πάνε τη Μελάνια. Τίμα από γιατρούς κατευθείαν βρήκαν τα κουσούρια εκεί πέρα. Έλα, ρε. Φαλακρέ. Έλα. Δεν τρέπεσε καθόλου. Γιατί, βρε. Δεν λες εκεί πέρα στα παιδιά πώς κοιμηθήκαμε μαζί πίσω από το αμάξι. Μην τα λες αυτό ότι κοιμηθήκαμε μαζί πίσω στα μάτια. Ποκολόκο είναι, ποκολόκο. Γι' αυτό έχει μεγάλο χαμόγελο Κωστάκης. Ακριβώς. Εποκο. Κάτσε να μας πει. Ρε το βράδυ, γι' αυτό τσούζει ο πισινός μου. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω Ποκο. Με μαύρο κοιμήθηκε πίσω στα μάτια. Ποκο έχει μια φωτογραφία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και έχει έναν πίθωνα στο λαιμό. Ποιανού είναι ο πίθωνας? Μαύρο πίθωνα. Ρε το σκύλο το μαύρο, ρε το σκύλο το μαύρο. Ρώτα το Ζαΐρε θα σου πει, αυτός ήξερε τι κάναμε πίσω. Δεν μου λες, αυτό που με ρωτούσες, με γυναίκα κοιμήθηκες? Κοιμήθηκε. Δαχτυλάκι. Ποκολόκο, βοα, πίθωνα. Το ψεύτη. Το ψεύτη. Λοιπόν, τώρα που το βλέπεις, έτσι. Τώρα που το βλέπεις. Ναι. Βλέπεις το Θοδωρή το Μπούτσι να είναι μικρός, κοντός, μικρούτσικος. Όχι, άλλο από κοντά. Από κοντά είναι τεράστιος. Τι είναι? Τεράστιος. Ο Ποκολόγκο. Τεράστιος. Λοιπόν, Πόκο. Ναι. Πες ένα πεντάλεπτο πώς περάσατε στην Αθήνα. Θέλω να τα ακούσω όλο γιατί με λέει ψέματα. Λέει από την αρχή. Πα, τι να σου πω, ρε. Όταν πήγαμε. Ναι. Κοίτα, εγώ δεν πήγαμε τώρα μαζί. Ναι, αλλά μετά σε κάλεσε. Ναι, εγώ πρώτα απ' όλα πήγα με τον Ζαΐρ. Στο Ζαΐρ πήγες? Με τον Ζαΐρ πήγα με το αμάξι. Ναι. Στα δεύτερα διόδια εμφανίζεται μπροστά μας ο Φάνης ο Παουκτής με το παπάκι. Και τη σημαία. Ναι. Ναι. Λέω μπα, τώρα θα κάνουμε το αποκλειστικό. Και το βλέπω εκεί πέρα, το τραβάω βιντεάκι. Ο νους σου στη δουλειά. Πάντα. Ναι. Ναι. Δεξιός Κογκολέζος. Λέγε. Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πάντα σε εμάς. Ναι. Το τραβάω βιντεάκι, το στέλνω του Καραγιάννη. Κάτσε ένα, Πόκο. Ναι. Είναι γιατί μας προλαβαίνει το διάλειμμα δευτερόλεπτα. Το ξέρω. Μην κλείνεις, περίμενε.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Πεθύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα συμπλήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρε. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρω όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη με διαγόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Η Χρυσούπολη αγοράζει, επισκευάζει και πουλάει μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ, τάμπλετ, τηλεοράσεις, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και iPhone. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Βρε, πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω? Ρε, εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα. Πάμε, Μπογκολόκο. Έλα, σ' ακούμε. Έλα. Ναι. Ήμουνα με το Ζαΐρ, μεγάλη ασφάλεια στην κίνηση. Ναι. Καλός οδηγός. Ναι. Πραγματικά δεν το πίστευα. Και στον δρόμο νόμιζα ότι θα μας σταματούσαν σε κάθε διόδια, θα μας κάνανε ελέγχο, θα με παίρνανε εμένα, θα με στείλανε στην Αφρική. Δεν είδα απολύτως τίποτα. Άμα ήταν καμία πούντα, δεν ξέρετε. Μέτρα ασφάλειας στην κυκλοφορία ήταν μπούρντες των αστυνομικών. Ναι. Όποιος ήθελε περνούσε, απλώς σε κάθε γέφυρα υπήρχαν περιπολικά. Και στο γυρισμό είχε περιπολικά. Ναι, το ίδιο. Στη γέφυρα μέχρι και Λάρισα. Μέχρι και τη Λάρισα είχε περιπολικά. Καλό αυτό, ας υπάρχει να φαίνονται. Ναι. Το κακό είναι ότι είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά στο δρόμο. Ούτε βενζινάτικα δεν ήταν ανοιχτά. Ναι, γιατί οι πελάτες καλοί δεν είμαστε. Ναι, αν μπαίναμε μέσα, κλέβαμε κανένα βενζινάκο, θα δέρναμε κανέναν. Εγνώριζε τους τα κλείσανε όλα τα βενζινάκια. Συμπεριφορά όλων των οπαδών, όλων των ομάδων είναι γαϊδουρινή. Ναι. Και ειδικά άμα χάναμε, ας πούμε, κιόλα, στο γυρισμό. Είναι γαϊδουρινή, πάμε παρακάτω. Δεν είμαστε άνθρωποι γενικά για να μπούμε σε βενζινάδικο και σε εστιατόριο. Είμαστε ζώα, πάμε παρακάτω, λέγε. Στην επιστροφή είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Πήγαμε στην διασταύρωση για τη Βέρεια και να πάρουμε εκεί πέρα βενζίνη. Φαντάσω. Και εντάξει, φτάσαμε στην Αθήνα. Πες για τη μετάδοση, πήδα τώρα τη βενζίνη. Περίμενε να το πω. Πήγαμε στην Αθήνα, φτάσαμε γύρω στις 10 η ώρα. Εγώ βέβαια πήγα στο Κυψέλη που έμεινα να πάω λίγο να δω το σπίτι του Τσίπρα. Στο Κυψέλη πήγες. Μια βρώμικη πόλη. Μια βρώμικη πόλη. Η Αθήνα ήταν κακή πόλη. Βρώμικη. Είναι εδώ πεντακάθαρη. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για μια πρωτεύουσα. Ναι. Ναι, Βρωμιάρα, η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη. Ναι.
Και μετά 4 η ώρα ήμασταν στο κήπεδο. Χάθηκα βέβαια, δεν ήξερα πού είναι η δικιά μου η θέση. Ναι. Βρέθηκα στην Εφήρα 16 εκεί πέρα με κάποιους αστυνομικούς από Πειραιά. Ναι. Μόλις μάθαμε ότι είμαι από το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδος, μου λένε Μετρόπολης, Ραπτόπουλος. Λέω και αυτόν τον ξέρετε. Βέβαια. Άρχισαν εκεί πέρα διάφορα. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι Ολυμπιακοί αστυνομικοί και να μου λένε πηγαίνετε μέσα, κερδίστε τους. Ναι. Ναι. Οι Γαύροι Μπάτζι. Ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Και μετά πήγαμε μέσα, όλα ήταν οργανωμένα. Τα βρήκα εγώ σαν τεχνικός του Μετρόπολης, όλα ήταν. Ναι, αλλά τηλεοράσεις δεν μας είχαν, φίλε, δεν είδαμε. Ναι, αυτό ήταν το περίεργο. Δεν μας είχαν τηλεόραση. Και το χειρότερο από όλα ήταν μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Μας κόψανε και το ρεύμα. Ναι. Ενώ αφήσανε το ρεύμα στους αεκτζίδες και στους Αθηναίους. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς γουστάραμε το παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι. Ο Πάκο είχε φοβερή κερκίδα. Και μετά βέβαια. Εγώ υπέφερα υπερβολικά με τα καπνογόνα των αστυνομικών. Ναι. Και όλα τα μικρή. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ χάρηκα που δεύτερη φορά που πήγα στο τελικό και δεύτερη φορά έφερα το Κύπρο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Επειδή είχα μαζί μου και το λεγόμενο Καντέμι. Άρα φαίνεται ότι ο Ραπτόπουλος δεν είναι Καντέμις πάντως. Φυσικά δεν είμαι Καντέμις. Επειδή έσπασε η ρόδα από το πούλμαν του Οκτέλ, πάει να πει ότι είμαι Καντέμις. Ναι. Το ότι πήγα να παίξω να δω ένα μάτς και τραυματίστηκε ο διαιτητής και μπήκα εγώ είμαι Καντέμις. Αυτό σημαίνει. Όχι. Αλλά είδα για πρώτη φορά το Ραπτόπουλο να χειροκροτεί το ΠΑΟΚ. Συγκινημένος. Έλειπε μόνο να κλάψει. Όχι, συγκινημένος δεν ήμουν γιατί ήταν λαχρυγόνα. Μην τρέπεις να το πεις στον αέρα, ήσουνα. Όχι, ρε φίλε, χειροκρότησα και τον ΠΑΟΚ και την κερκίδα του γιατί ήταν πολύ καλό. Ήταν καλό, ήταν. Άμα ήταν. Υπάρχει το μέτρο σπορ. Έχω το βιντεάκι στο μέτρο σπόρο. Ναι, άμα δεις το βιντεάκι όμως από πίσω στα 10 μέτρα ήταν ο Βασιλάκης. Γι' αυτό χειροκροτούσε ο Κώστας. Ο Σέμερ εκεί πέρα. Ωραία ήταν, πάνε. Ωραία εμπειρία. Εγώ πήγα να κατουρίσω στην τουαλέτα. Ναι. Και είδα 30 γορίλες και λένε κάνε πίσω ρε φαλακρέα άνδρα να πούμε. Σε σταμάτησε ο Μπίλης. Φύγε από εδώ ρε μου λέει. Λέω τι ρε παιδιά τι έγινε. Φύγε ρε γορίλα. Κατουράει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Καλά κάνει ρε. Κάτσε φρόνημα λέει. Ω, τι γίνεται τώρα, ο Κλίντον ήρθε, λέω. Δύσκολα είναι. Σφιχτός είσαι. Σφιχτός είσαι, λέει. Σφιχτός είσαι. Ό,τι πεις. Έτσι. Ναι, και, λογικό ήταν, ρε, ραπ. Με εκείνους ντουλάπες που είχε μαζί του. Ντουλάπες. Είχε ντουλάπες μαζί. Τι δες να έχει, ντουλάπες θα έχει. Ντουλάπες είχε. Ντουλάπες. Λοιπόν, του χρόνου. Άντε, εγώ σας αφήνω. Ναι. Εντάξει. Καλή εκπομπή να έχετε. Εντάξει, ρε, Πόκο. Μην λες ψέματα για μένα πάντως. Όχι, τίποτα. Τα ακούω. Αλλιώς θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Εντάξει, έκλεισες. Έγινε. Μην πεις ψέματα, σε βλέπω ξανά πίσω θέση με τον Πόκο Λόγο και θα είναι καλή εμπειρία. Λέγε Θεόκλητε, καθαριστήρε χαλιό ψάχνεις. Όχι, όχι. Τι. Δώσε συγχαρητήρια. Δώσε συγχαρητήρια στη Φουρέιρα. Δώσε συγχαρητήρια, ρε Θεόκλητο. Στην Κύπρο σα. Γιατί ρε φίλε, την Κύπρο σα αντιπροσωπεύει. Τι δεν μπορεί. Δεν μπορώ να τις δώσω. Γιατί δεν μπορείς. Με αυτά που έχει κάνει τελευταία. Φουρέρα, ρε φίλε. Τα μεγάλα τα τέτοια. Τι τέτοια, ρε φίλε. Δώσε έφερε δεύτερη θέση, ρε. Εθνιστής είσαι, ρε φίλε. Όχι. Τι είσαι. Πώς θα το πω, δεν. Τι να πεις, ρε. Πού να παίξω ποτία μπάλα με αυτά, ρε. Καταλαβαίνεις. Το είδες το μωρό, ρε, να πούμε. Πάνω στη σκηνή. Τα καπούλια στο σβέργο τη φτάνανε, ρε. Δεν θα ψηφίσει να βγει δεύτερη θέση. Στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Απόλυτοι θα μα σου πω, ναι. Σε αυτό που τίθεται θέμα τσαμουριά, ναι. Δεν τίθεται. Τι τίθεται. Δεν τίθεται καθόλου θέμα. Κάτσε, γιατί. Αυτοί ήταν εδώ σύλλογοι με του Γερμανού. Οι τσάμιδε όλοι αυτοί. Εσύ άμα σου κάτσει φορέ να πε την εδώ σύλλογη, ρε παιδί. Γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Δεν τι δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι νοιάζει αυτή. Κάτσε να μάθουμε, περίμενε. Απλώ ήθελε να τραβήξει την προσοχή και. Ήθελε να θίξει. Ήθελε να θίξει κάτι που δεν το γνωρίζει. Ναι, εσύ το γνωρίζει. Την κούπα την έφερε. Δεν το γνωρίζω γιατί κάνω πτυχιακή πάνω σε αυτό. Την κούπα την έφερε. Τι πτυχιακή, έφερε την κούπα. Την κούπα έφερε. Δεν την κέρδισε. Τι λέρε, τη δώσατε την άλλη χαριστικό για μπούλινγκ και καλά να πούμε για μπούλινγκ τώρα αξίζει άλλη. Για να σκοτωθούν σήμερα. Ναι, ρε, για τον μπούλινγκ τη δώσανε ρε τώρα. Εδώ η δικιά μα δεν πέρασε πουθενά την είδε στην άλλη ρε που βγήκε σε εμά. Δεν άξιζε. Τι να λήξε. Με έβαλε μια νυχτικιά τώρα άσπρη και πέρα. Πήγαμε ρε μα αποκλείσαν, δεν πήγαμε στο τελικό. Η κόρη του Τερζίρε στην είδε. Ιωάννα Τερζί. Την έβαλαν άκουσε με να σε πω την
έβαλαν μια νυχτιά εκεί πέρα, νυχτιά. Και τραγουδούσε η γυναικείου Καζαντζίδη. Είχε βάψει τα χέρια μπλε. Ένα τη θαλάμη μπλε, λε και αυνάλισε τρία χωριά στρουμφάκια τώρα. Σαν τα σοβαρά μιλά τώρα. Τρία χωριά στρουμφάκια. Έβγαζε ένα μπλε, σαν τη ροχέα σήκωσε το χέρι. Γυναικείο Καζαντζίδη. Ούτε τελικό μα πήγανε. Και πάει φορέρα εκεί το τάξη να πούμε. Κάτι αεροτομέ, κάτι σπαλομπριζολέτε, κάτι καπούλια, κάτι ψιλοτάκουνα. Ο κόλο στο σβέρκο τόσο ψηλά, ρε παιδί μου, να αρχίσει να κουνιέται. Φουέγκο, φουέγκο, λέει. Φουέγκο, φουέγκο. Πάρ τα δεκάρια. Του 20 την κούπα. Ναι. Πού να παίξει μπάλα, οπότε. Ποια εθνικότητα είναι. Αλβανή είναι. Και που, για ποιου τραγούδισε. Για την Κύπρο. Έλα εδώ τώρα εσύ. Τον έχω το Θεόκλειο εδώ, του έφερε κούπα. Πρώτη φορά έγινε αυτό, ρε. Μα δεν το πήρε, το πήρε. Τι να πάρει, ρε, εδώ. Σιγά το τραγούδι. Ούτε το Απόελ μπορεί να φτάσει στο Τσάμπιονς Λίγκ σου έφτασε η Φορέιρα με τρελαίνει. Σιγά το τραγούδι τη Φορέιρα. Τι σιγά, ρε, την είδε, ρε, πω κουνιόταν, ρε. Σιγά μου, ρε, εντάξει. Τι σιγά μου, ρε, Θεόκλειο τώρα. Σαν γυναίκα, ρε. Φασολάκια κρύα με τρελαίνει. Πώ είναι. Δεν σ' αρέσει σαν γυναίκα η Φορέιρα. Έχει πάει με γυναίκα. Έχω πάει. Πόσε φορέ. Δάχτυλο έβαλε. Δεν μπορώ να τι μετρήσω. Μάλιστα. Πολλέ φορέ δηλαδή είναι άπειρο. Πάνω από 10 για να μην. Φτάνει, εντάξει, ωραία. Ναι. Πόσο δεν σ' αρέσει η Φουρέιρα. 22. Στα 22, καλό αριθμό είναι. Η Φουρέιρα δεν σ' αρέσει δηλαδή. Όχι. Ποιο στυλ γυναίκα σ' αρέσει εσένα. Στυλ γυναίκα. Προφίλ να πούμε, ναι. Κάτσε να μάθουμε. Τώρα θα το ξεδιπλώσουμε το θέμα. Στυλ γυναίκα. Ναι, ναι, στυλ γυναίκα. Δηλαδή. Το πρότυπο να πούμε. Μου. Κεφαλογιάννη. Κεφαλογιάννη. Μάλιστα. Καλό. Καλό. Πολύ καλό. Εκδηλώνεται ο Θεό. Μ' αρέσει αυτό. Ράπτη. Ράπτη. Άνετα. Ναι. Ναι, ασλαματζίζεις τώρα, ασλαματζίζεις. Ναι, σ' αρέσει η ράπτη. Καλή. Πόσο χρόνο είναι, ξέρεις. Είναι, εντάξει. 44. Είναι. Άρα πας για Ραχίλ μακρύ σιγά σιγά. 22-44. Ωραία, να ήμουν παιδί της. Ναι, Ραχίλ. Σε εξιτάρει αυτό. Ραχίλ, καλή. Και μέρα μου αρέσει, ωραία, εντάξει. Ωραία. Μελάνια. Πάρα πολύ. Ναι. Number one. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τούνι. Τούνι. Άνετα. Και δεν σ' αρέσει η Φουρέιρα, ρε. Εντάξει, γούστα είναι. Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εμένα, εμένα με κάλυψε το μελαμψό. Το μελαμψό. Θέλει γλυκά. Το γαλακτοκομικό. Το πολύ το. Τι. Χωρί κιλά, χωρί τέτοια. Το στεγνό. Το στεγνό. Θε μπαμπάτσι για γυναίκα. Κάπω. Και λευκή. Και λευκή. Σαν γάλα του αγνό, να πούμε. Ναι. Έχει άλλη χάρη. Έχει άλλη χάρη. Γιατρό Σπύρο. Ναι. Μήνυμα, αδερφές, ακούμε και έχουμε πέσει στα πατώματα. Πες μας πώς αυνανίζει μια γυναίκα. Τρία χωριά στρουφάκια. Πήγα χθες στο παραλίμνιο Κώστα, ο γιατρός Κώστα, ο Ξαδιώτης, ναι. Και εντυπωσιάστηκα από τον Μπέο. Γομάρι πραγματικό. Τον κοζάρισε τον Μπέο. Είναι δυνατός. Κύριε Μπέο, μπορούμε να πιούμε ένα τσίπουρο μετά μαζί. Ήρθε τον πήγε τον Μπέο και μετά θα πήγαινε στον Μπέο. Λες να κάνουμε like στον Μπόκο Λόκο στο Instagram. Ναι, Instagram. Λοιπόν, θέλω αεξίδες σήμερα, γιατί είπα αεξίδες, άμα δεν κλαίνε δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Μόνο στις συμφορές βγαίνουν, να ξέρεις. Έτσι, πρόσεξε να δεις. Δάκρυ FM. Θέλω να μου πείτε, αεξίδες, ποιος είναι η αιτία του κακού στο χθεσινό τελικό για την πάρτι σας. Κύριος Μελισανίδης, κύριος Χιμένεθ, παίκτες. Ποιοι. Παίκτηδη. Παίκτες. Παίκτηδη. Τελικά η μαρμίτα, είδατε ότι στη ζωή μετράει πάνω απ' όλα. Πάρα πολλά. Αν ήταν ευχαριστημένος ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, αν ήταν ευχαριστημένος ο κύριος Βράνιες, ναι. Ο κύριος Χιμένεθ, ναι. Ναι, ο οποίος σαν να του λέει, εγώ τώρα με τα μπετά αυτά σε πήρα πρωτάθλημα. Σωστά. Εντάξει, είναι μεγάλη να πούμε. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις πώς παίζουν μπάλα 4-4-2, ανοιχτά box to box δύο ομάδες. Τι ομάδα έχω εγώ και τι ομάδα έχει ο άλλος. Έτσι. Πάρτα 5-0. Αεκούλα να τρυπηθήκανε από μέσα αυτή τώρα. Τρυπηθήκαμε. Τρυπηθήκανε, ναι. Τρυπηθήκαμε. Να, ποιος είναι ο μεγάλος αρχηγός στο ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος. Έπρεπε να βάλεις, κύριε Μελισανίδη, κάτι της ακόμα. Ναι. Και όχι πολλά, πιστεύω. Δηλαδή έλεγε, με έφερε στο Μασούντ. Ναι. Τι να με έφερε στο Κλωναρίδη. Ναι. Ναι. Τι με έφερε, ποιον με έφερε. Μόνο το Χούλτ έφερε. 4-4-2 με τον αρχηγό μου, τον Μάνταλο, τον Μπακασέτα, τον Στραβοπόδη, να πούμε τον Αργό. Δύσκολα είσαι. Το Σιμόης και αυτός δυσαρεστημένος. Το βλέπω, ναι. Ναι. Δεν έκανε σκυλίσεις για δρομές. Δεν έκανε τίποτα. Θα βγουν λοιπόν οι αεξίδες 2-31-0-90-90-90. Όχι μόνο όταν είναι στα πάνω τους να βγαίνουν και να χαϊδεύουν τα αυτιά των παοξίδων και να πουλάνε μούρι να πούμε. 90-90-90. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γραπτό που λέει είναι αλήθεια ότι ο Τίγρης έφαγε χοντρό κράξιμο. Είπαμε, φίλε. Στέφανε μια, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Ναι. Με τα λεφτά και τα σουτζουκάκια θα μας πεθάνεις, άνθρωπε. Ναι. Τα γαρόβλαχος από Σέρες. Ναι. Ο άλλος λέει, δεν μου φάνηκε τόσο καθαρό το αποτέλεσμα. Πρώτον, τόσο καιρό ο ΠΑΟΚ φωνάζει ότι η ΑΕΚ είναι το παρισμένη. Μάλλον το αντίθετο είδαμε. Mm. Δεν ξέρω, λέει. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν το παρισμένος, άλλα τέτοια φυσική κατάσταση, τέτοια εποχή, ούτε Ρεάλ, ούτε Μπάρτσα, ούτε Μπάγερν.
Έχει δεύτερο. Θεωρώ υπόπτω η μη χρησιμοποίηση του Λάζαρου και ανταυτού έβαλε τον τελειωμένο μάνταλο. Επίσης, ενώ δίνεται ευκαιρία στην ΑΕΚ να παλέψει το ΜΑΣ μετά την αποβολή του Μάουρ, λες και επίτηδες λέει, βγήκε ο Τάδε. Ναι. 8.49. Ζω για τη μέρα που ο Κόκκινος θα πει ότι τον έχει μεγαλύτερο από τον Πόκο Λόκο, επειδή ζηλεύει. Ιστερόγραφο. Θέλω μαρμίτα με Μαλάτο και Πόκο Λόκο. Οπό, δυνατό. Δυνατή εισήγηση. Και τελευταίο μήνυμα πριν πάμε στον κόσμο. Ρα πιστεύεις ότι με Κυριάκο Παπαδόπουλο Βαρέλα στα στόπερ παίρνω προτάσμα του χρόνου. Το Κυριάκο Παπαδόπουλο, φίλε, νομίζω ότι είναι ένα κορμί το οποίο δεν πιάνει τα 30. Είναι τέτοιο κορμί που δεν έχει μακροβιότητα. Είναι βαρύ κορμί. Γερός αλλά αργός, ρε φίλε. Πολύ δυνατό παιδί, αλλά έχει αργότητα. Θέλω ένα εγκεφαλικό, πιο κοντό, αλλά αλκτικό. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Πιο σπιρτάδα. Ένα εγκέφαλο. Πιο σπιρτάδα. Ναι. Μπορείς να βρεις ένα Βράνιες, ρε φίλε. Εγκέφαλο, κοντρέρα θέλω. Καλημέρα. Κοντρέρας ακριβώς είναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλή εβδομάδα. Καταρχήν η Φουρέρα είναι αδερφή της Τρουφίτας. Δεύτερον, η Ραχίλα μας σε βάλει από κάτω, θα σε κάνει γκάιντα στο ξύλο. Δεν πρόκειται να σηκωθείς μια εβδομάδα. Η Ραχίλ. Ναι. Το Θεόκλητο, εσύ. Ωραίο κορμί, εμένα μ' αρέσει. Ναι, ναι, είναι εντάξει, αλλά ακούσα, ναι. Σε λέω την κατάστασή της. Εμένα μ' αρέσει. Πότε σε βάλαμε αυτή η βράδυ πάνω στο Καλιατράβα να μην μπορεί να φύγεις από εκεί? Ορίστε. Στο σκέπαστρο απάνω. Ναι. Το σκέπαστρο που σας χρέωσε, τα ναι, κουράμε στο ναι. Καλατράβα, το υπερχρεώσαν εκεί. Εντάξει. Δεν μου λες. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα που σε πήρα, που ήταν και ο γιατρός. Ο γιατρός, θυμάσαι, ναι. Της είπα και με λες αποκλείεται. Ποιο πράγμα? Ότι ο ΠΑΟΚ θα το δεις και δεν θα το πιστεύεις. Από το πρώτο λεπτό θα σου πατήσει. Ναι. Το θυμάσαι? Εντάξει, ρε φίλε, τώρα πριν το μάτς λέμε διάφορα. Εμείς το θυμάμαι, ναι. Όχι, είπες αποκλείεται γιατί δεν αντέχει ο Πρίγιοβιτς. Και έτσι και δεν θα σκάσει, άμα βάλει και το Μπίσεσβαρ και αυτούς. Και αποδείχθηκε το αντίθετο. Με δύο σέντερ μπακ ο άλλος στην ευθεία. Ναι. Πήγε να παίξει τους τρεις μπροστά. Όχι, δεν ήταν δύο σέντερ μπακ στην ευθεία. Ήταν ο ένας κολλητός με τον. Τον έπαιρνε πάνω του και άνοιγε διαδρόμους ο Πρίγιοβιτς. Έκανε ύπουλη δουλειά ο Πρίγιοβιτς. Σωστό. Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Έκανε δουλειά και κακός μερικοί από αυτούς. Έκανε τρεις πάσες στον τερματοφύλακα που. Τις είδες. Από το άγχος και αυτοί θέλανε πίεση. Και βγαίνει ο προπονηταράς και λέει έπρεπε να είναι μια εβδομάδα πιο μπροστά ο τελικός. Αυτός ο προπονηταράς που το έλεγες. Είναι καλός προπονητής. Πήρε τα κιούπια και τα έβγαλε πρωταθλητές και δεύτερη να βγαίνουν με μικρή διαφορά. Έβγαλε καλός προπονητής. Με μείον 9 ο ΠΑΟΚ και έβγαλε πρωταθλητές τώρα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό σύγκριση. Να πεις ότι έβγαλε προπονητή. Για να τον πω εγώ καλό προπονητή, με τις συνθήκες που δούλεψε στην ΑΕΚ. Ναι. Για τον Λουτσέσκο ότι δεν είναι προπονητής γιατί τον βοήθησε ο Σαββίδης. Εμένα ο Λουτσέσκος δεν τον βοήθησε το άλλο του Ταγκάρη. Έτσι. Που παίζει μια ζωή με σέντρες. Και στο είπαν οι αξίδες. Δεν μπορεί να σπάσει άμυνα. Έτσι δεν είναι. Ναι, που γιατί... κοιτάς την Ξάνθη που ήταν. Γιατί δεν έχει ερασμέναν, γι' αυτό πιέζει. Γι' αυτό με την πίεση. Όταν δεν έχω παραγωγικό παίκτη στα χαφ, τραβάω πίεση ψηλά. Πίεση ψηλά, ναι, πίεση ψηλά σημαίνει Μάιο μήνα κάηκα. Έτσι. Κάηκα Μάιο μήνα γιατί είχαν και τις όδες αυτοί. Έτσι. Όταν είπε ο Σαββίδης να πάμε στον τόπι κοντρόλ όλοι, πάνε και τις όδες, πάνε και οι πορτοκαλάδες, πάνε όλα. Χαθήκανε. Χάθηκανε. Χάθηκαν. Μες στο γήπεδο χάθηκαν. Τέλος πάντων. Αυτά Κωστάκη μου. Άντε, καλό καλοκαίρι. Χρόνο, άκουσες τι είπε. Ποιος ο? Άκουσες τι είπε ο Κοντός. Ναι, ο Κοντός να μην το δαγκώσουνε, να τα κάνει τις μεταγραφές ο Ρουμάνος. Καλά, είπε, αλλά να προσέχει. Ναι, τι λες. Ανοιχτό μπάτζετ. Αυτά που λένε ανοιχτό μπάτζετ. Άκου να σε πω, θα φέρει τα πειρατικά επάνω, ναι. Τα ακούει και ο Μίχελς αυτά. Και θα κάνει την προετοιμασία για τρία παιχνίδια. Και μετά θα γίνει κανονική. Το ξέρεις. Είναι γάτος ο μπαμπάς σου. Έτσι. Άντε, καλημέρα. Γεια σου. Και ξέρεις τον μπάτζετ. Καλημέρα, ωραίος, ωραίος. Έλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Έλα. Καρδιτσάρα. Θανάς. Τι θα γίνει με τις πολιτικές τοποθετήσεις, τι έγινε με το. Τι σφαγή έγινε σήμερα, πες μου. Τι σφαγή, δεν ήθελα. Δεν έχω κάνει μπάνιο ακόμα. Έχω γυρίσει από Λονδίνο και ο άλλος με τράβηξε. Άδραξε της ευκαιρίας. Ναι. Ε?
Άδραξε την ευκαιρία, ναι. Άδραξε, τέλος πάντων. Τώρα πήρα γιατί για δύο πράγματα. Είπες ότι του σήκωσε η Φουρέιρα. Τι δήλωσε έκανε η Φουρέιρα? Καταρχήν η Σοφία Βογιατζάκη που ήταν η Ισραηλινή Σοφία Βογιατζάκη. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, Σοφία Το σήκωσε σε σχέση με την Φουρέιρα που με πια να πούμε ότι. Που της το δώσανε, της το δώσανε, δεν το σήκωσε αυτή. Της το δώσανε, θέλω να είσαι αντικειμενικός. Η Φουρέιρα το πήρε, αυτήν της το δώσανε. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ επειδή είμαι και λίγο της μουσικής του, της ρυθμικής, ας το πούμε. Μπράβο, εγώ ναι. Δεν είδα live, ήμουνα Αγγλία, γυρνούσα, είδα το ένα λίγο ναι. της Σοφίας Βογιατζάκη και το άλλο το είδα σε μαγνητοσκόπηση, ας πούμε. Και οι δυο ήταν από φωνή κορμάρα τώρα, μη συγκρίνεις. Ρυθμικά, άσχετον δεν είναι, ήταν καλύτερο το τραγούδι, αν θέλεις, έτσι, ρυθμικά. Ναι. Δηλαδή στο κλαμπ, άμα βάλεις το ένα και βάλεις το άλλο, ναι. θα χορέψουν. Άσου το κλάμπ, εσύ πας στα μπουζούκια, ποια θα το χειροκροτήσεις, τη Φορέιρα ή αυτήν? Τη Φορέιρα. Ποια, πού θα φύγουν τα λουλούδια, πού θα φύγουν οι σαμπάνιες, πες με. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είναι. Εκεί σε θέλω. Μ' αρέσει ρε Θανάση να πει. Ξέρεις, τώρα είναι πολιτικό και εκεί το παιχνίδι. Ας τα έχει, πολιτικά δεν βάζω τώρα, ξέρεις, εκεί πέρα σαν παρουσία το βλέπω. Λίγο μαρμίτες και λίγο τέτοια, τέλος πάντων. Για το Χουλτ που είπες τώρα, εντωμεταξύ, να σου γυρίσω λίγο. Επειδή υπήρξε και στον Παναθηναϊκό. Δεν με κόλλησε ποτέ ότι είναι μεγάλος παίκτης. Ότι εντάξει, είχε μια. Είχε μια καλή φόρμα, φίλε. Αλλά. Ποιότητα πολύ μεγάλη δεν έχει. Ναι, είχε ναι. μια καλή φόρμα, έτσι. Είναι και περιπτή στο λάθος, νομίζω. Νομίζω και στον τελικό έκανα ένα λάθος που δεν στήχησε τελικά. Κοίταξε. Εγώ τον θυμάμαι από τον Νοέμβρη του 2016 είχα πάει στο Άμστερνταμ τότε που χάσαμε με τον Άγιαξ. Έτσι. Και από εκείνο το μάτς. Δεν με έχει κάνει που μεγάλη εντύπωση. Λέμε τώρα για Χουλτ ρε Καρδίτσα, επειδή είναι μια θέση του αριστερού back ή full back που είναι λίγες, ας πούμε έτσι. Λίγοι παίχτες μπορούν να συναγωνιστούν. Ναι. Καλοί παίχτες. Είναι δύσκολη. Δεν σαν λέγαμε για Χαβ, ας πούμε. Μένω των αναλογιών, ας πούμε. Μπράβο, ναι. Είναι μικρής κλίμακας. Όλοι οι αριστεροί back, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Αλφαδική είναι καμιά εικοσαριά. Από εκεί ξεχωρίζουν, στους 20 δηλαδή. Σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι Χαβ που είναι 100. Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι, ναι. Ναι. Τώρα για το Θεόκλητο λίγο. Γι' αυτό τον μπέρδεψα τις φοράλες και νόμιζα ότι είναι, πώς το λένε, Κύπριος. Πώς είναι από ΕΛ και είναι για αριστερός? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά δεν ξέρω, βρείτε τα. Εντάξει, κοίταξε, εγώ όταν πήγα στην Κύπρο, μου έλεγαν ποια ομάδα είναι πιο κοντά στους Έλληνες, αυτά, το από ΕΛ. Και από εκεί είχα κολλήσει μετά. Δεξιόμετρο του κερατάει, είναι πιο από ΕΛ. Γιατί είμαι δεξιός? Όλοι δεξιοί είναι στο από ΕΛ. Δεν ταυτίζουμε τους οπαδούς. Από ΕΛ και από όλων ας Λεμεσού είναι. Ήταν πάει ο Κάτσε Φουκαράς εκεί να πάρει κανένα φράγκο να εκδώσει το εντεράκι του. Κοίταξε και στην Κύπρο είναι πολύ περίπλοκο το τέτοιο το πολιτικό. Γιατί υπάρχουν οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί απλοί. Γιατί είναι το δίκο, είναι... Τώρα εντάξει, να μην τα αρχίσουμε. Δημοσιογράφος. Φοβάσαι. Εγώ είμαι με το μεγαλύτερο κόμμα σε όλη τη γη. Το μεγαλύτερο κόμμα σε όλη τη γη ποιο είναι? Τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ. Καπιταλιστάρας είσαι δηλαδή. Καπιταλιστής, όπως λέγεται. Εγώ είμαι ΜΜΕ Μίλφ. Συνέχισε. Επειδή δεν ήμουνα σίγουρα από την αρχή, ποια ήταν τα ερωτήματα στη Μαρμίτα, να στα απαντήσω τώρα γιατί κάναμε... Για ρίχτα. Λοιπόν. Ποιος ευθύνεται? Κάτσε. Ποιος ευθύνεται για την τραγική εικόνα της ΑΕΚ στο τελικό με τον ΠΑΟΚ? Χιμένεθ, Λαός, Μελισανίδης ή παίκτες? Θα βάζα Χιμένεθ και παίκτες εγώ. Ένα θα βάλεις. Ένα. Ναι. Αυτά τα διλήμματα δεν μας αρέσουν εμάς. Πάμε παρακάτω. Θα βάλω παίκτες. Παίκτες. Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς? Χιμένεθ, Κάναντι ή Λουτσέσκου? Μάλλον Κάναντι για να είμαι ουδέτερος. Κάναντι. Ναι. Ποιος λυπήθηκε περισσότερο που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο? Ηρακλειδής, Γαύρια, Εξίδες, Αργιανή ή ο Ασλαμάς? Ποιος λυπήθηκε περισσότερο? Μάλλον η Αργιανή, αφού η κόντρα είναι μεγάλη. Μάλλον η Αργιανή. Ναι. Και ποια ήταν η καλύτερη κερκίδα ομάδων της πόλης μέσα στην Αθήνα? Ο Άρης το 10, ο ΠΑΟΚ το 14 ή ο ΠΑΟΚ το προχθές? Επειδή το 14 ήμουνα μέσα, ναι, με τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλή και τότε και βυρματική με το απανό και λοιπά. Τώρα δεν είδα καλά. Νομίζω τώρα έχει μεγαλύτερη ένταση λόγω... Είχε καλή ένταση, ναι. Μάλλον, είμαι μεταξύ Άρη 2-10 και ΠΑΟΚ 2-18. Είμαι μεταξύ, ναι. Ναι, μπορεί. Έγινε. Εντάξει, άντε, τα λέμε. Έτσι, για χαρά.
Αντώνη Παπαγερίδη, σου κάνω έρωτα. Εντάξει. Γιατί? Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Για μην το πω αλλιώς, γιατί. Κι εγώ σε κάνω έρωτα, ρε τώρα. Αντώνη Παπαγερίδη. Και ο Πογκολόγκο, άμα δεν σε κάνει έρωτα. Και ξέρει ο Πογκολόγκο. Σε κάνουμε όλοι έρωτα. Στο πίσω κάθισμα. Το αυτοκίνητο. Ναι, με τον Πογκολόγκο, το πίθωνα γραβάτα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ναι. Θέλω τα φώτα σου, Ραπτόπουλε, μπας και κάνω κι εγώ έρωτα με τον πίθωνα. Ναι. Πίθωνα τον απίθωνα. Εγώ είμαι 22 χρονών. Τα μάμ. Εσένα σε κόβω για διαμαντή φιδάκι, δεν σε κόβω για φιδάκι. Ναι, ναι. Εμένα. Ναι, τώρα συμβολεύεσαι και με το φιδάκι το διαμαντή. Τι θες πίθωνα να πούμε. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εγώ γνώρισα μια κοπέλα, κοκκινομάλα έτσι, πολύ ανοιχτόχρωμη και αυτά, με ωραίο δερματάκι και τα σχετικά. Επειδή άκουσα κάποιον πριν που έλεγε του αρέσουν οι ανοιχτές. Ο φίλος μας ο Θεόκλητος. Ο Θεόκλητος, ωραία. Απλά τι γίνεται, αυτή είχε αυτοκίνητο, ήμουν εγώ μες στο αυτοκίνητο και πήγα λίγο, ήμουν λίγο πιο διαχειτικός και τώρα ανεβρίασε. Την έβαλες χέρι εννοείς. Τη γούφτωσε. Ναι, και λίγο παραπάνω θα έλεγα. Ωραία, κινήσει ρε φίλε. Όχι, σταματημένο, είχαμε κάτι σε μια παραλία εκεί. Αυτά γίνονται απαλά ρε φίλε. Απαλά έκανε την πρώτη κίνηση, την πασπάτεψε κατευθείαν. Δηλαδή ήσουνα, δηλαδή ρε παιδί μου, μαλακά πήγες. Μαλακά σαν τη γάτα πήγα, πρέπει να πας. Μαλακά πήγα, απλά ήταν πρώτο ραντεβού και νευρίασε αυτή τώρα. Σπίζει να φάεις από πρώτο ραντεβού. Ναι. Και σκεφτόμουν να πάω στη σχολή της αύριο, γιατί σπουδάζει αυτή, να την βρω, ξέρω εγώ, να. Όχι να ζητήσω συγγνώμη, να τη δείξω, ξέρω εγώ, ότι την υπολογίζω. Οπότε τι λες να το κάνω. Μην πας. Μην πας, σου λέω Θεόκλητος, μην πας. Ναι. Στράβωσε και έφυγε, πώς έφυγε, θα πώς έγινε το σκηνικό, πώς. Στράβωσε λίγο. Μετά με άφησε κάπου, μετά από κάνα μισάωρο και ναι. Στο σπίτι κοντά. Σου είπε δεν το περίμενα αυτό από σένα. Μου το είπε την άλλη μέρα ότι άλλαξε λίγο γνώμη για μένα. Θα σε βρω εγώ τώρα άκρη. Και δεν μου λες πώς έγινε το ραντεβού. Τι κάλεσε να πιείτε καφέ, σε κάλεσε αυτή, πώς έγινε. Έξω ήμασταν, έξω, ναι, έξω για καφέ, ναι. Ναι. Αυτό πώς έγινε, τυχαία, βρεθήκατε στον δρόμο ή ήταν κανονισμένο. Κανονισμένο και όταν βράδιασε είχε αυτή το αμάξι, πήγαμε μια βόλτα εκεί κοντά και έγινε αυτό. Αυτή δηλαδή τι περίμενα σε πάει βόλτα, δηλαδή τι δεν το είχε βάλει στο νου της αυτή νομίζεις. Είναι 21, είναι, ξέρω εγώ. Καλά, δεν είναι και μικρή γυναίκα, είναι, αλλά είναι λίγο. Είναι όμως άσε, τη βλέπω και καλώνω να πούμε. Δε. Ναι. Είναι πολύ καλή. Είσαι δύσκολος τώρα, επέλεξες και καλό χαρτί. Τι να σου πω, εσύ μάστερ αυτό που λέει, τι λες να κάνω. Εσύ ανέβαινες ενταλίκες και τώρα μου είσαι πολύ soft, λες να μην πάω. Ναι. Όχι, μην πας, για το καλό σου, μην πας. Τη μητέρα της τη γνωρίζεις. Όχι. Να τη γνωρίζεις πρώτα. Εντάξει. Να δεις πρώτα το καλό που το εργοστασιακό και μετά. Τώρα σε έβγαλε για καφέ, οδήγαγε αυτή. Το έπαιξε και η κρύα, το έπαιξε και η μικροπαρθένα και δεν θέλω. Καταρχήν, γυναίκα που οδηγάει τα μάξι και εσύ είσαι δευτεράτσα συνοδηγός. Τι είσαι, υπό. Λίγο βουγιουκλάκι Παπαμιχαήλ. Τι βουγιουκλάκι Παπα. Εντάξει. Στο τέλος θα σε πει βγες έξω να δεις τα παρκάρω να πούμε. κάνε ζικ ζακ μανούβρα να κάνω κτλ. Τη βοήθαγα με το τιμόνι γιατί δεν είναι καλές οι γυναίκες αυτά. Τη βοηθάς και με το τιμόνι. Μάλιστα. Ναι. Δεν το έχεις φίλε, είναι να το έχεις ή να μην το έχεις. Πάει τελείως. Θα το αποκτήσεις όμως. Γιατί είσαι μικρός ακόμα. Είσαι άπειρος. Αυτές οι ήττες της νιώτης σου αργότερα θα γίνουν πολεμοφόδια. Στο λέω εγώ τώρα σε Ραπτόπουλος. Αυτές οι ήττες της νιώτης σου θα γίνουν πολεμοφόδια για τις επόμενες χρονιές. Θα τρως ήττες. Αν δεν φας ήττες. Πώς θα το αντιμετώπιζες διαφορετικά, ας πούμε. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ έχω φάει μεγαλύτερες φόλες τώρα. Τι αμάξι. Τι αμάξι. Εγώ από ταράτσες ανέβαινα. Άσε τώρα. Φύγε. Δεν ξέρεις τώρα. Εσύ είσαι σόφτο, καλό βράδυ. Εγώ άμα να σταμάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Εδώ τον Ισπράκτο να κυνηγούσαμε στο 12 να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Διάλειμμα ή πάλι. Πάλι διάλειμμα. Πάει καλά η εκπομπή, γι' αυτό η διάλειμμα. 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 Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, να σε βάλω εκπομπή να κάνεις με τον Σαράντο. Έρχομαι. Έρχεσαι. Κάνα πρόβλημα. Θα σε μισήσει. Γιατί? Γιατί θα του φας τη δόξα. Όχι. 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 Είμαι καλός δεύτερο ρόλο. Είσαι καλός. Δεύτερο ρόλο. Είναι εξαράκωση. Δηλαδή βλέπω ότι και ο κύριος Σαράντος θέλει να έχει πρωταρχικό ρόλο. Είσαι το εξάρι δηλαδή, η σκούπα της ομάδος. Από πίσω. Μ' αρέσει. Σε αυτό το από πίσω που λέει με προβληματίζεις. Να το βάζω από πίσω. Να το βάζεις. Ναι. Το ρόλο σου. Όβασο. Το... Okay. Όχι, δεν υπάρχει. Καλά υιοθετούμε τώρα. Εντάξει, ναι. Θα σε χαλάσω, Θεόκλητος. Ναι. Ήρθε με αυτό το ύφος το. Δεν πειράζει. Τελευταίοι μήνες εδώ. Θεόκλητος στο επίθετο. Ναι. Όχι στο όνομα. Στο όνομα, ναι. Παρουσιαστικό, σοβαρό, δεξιός. Από ΕΛ. Μπαμπά, καραμαλικό έπρεπε να έχεις. Δεν γουστάρω Φουρέιρα. Θα σε χαλάσω. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πάω από σέρε, Δημήτρης λεγόμαστε. Καλώς τώρα. Ραπ, έχω παρατηρήσει φέτος πολύ μεγάλη πρόοδο στην ομάδα μου. Πρόοδο. Ναι, βέβαια. Βασικά πιστεύω ότι είναι... η πρώτη ομάδα που καταφέρνει και ξεπερνάει την ομάδα του Σάντος του 2010. Ναι. Επί Σαββίδη, είναι η πρώτη φορά νομίζω που παίζει ναι. καλύτερη μπάλα. Και περιμένουμε βασικά τώρα του χρόνου για να σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Εσύ τι λες? Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Είναι πολύ νωρίς να πεις. Τώρα η ΑΕΚ όταν λέει τον Ντεγκινή θέλω να φέρω και τον Βασιλακάκη. Για κοινή. Ναι, δεν κοινή του Ατρομήτου. Όταν ο άλλος με λέει κάτω αλέβαντος, τι θα κάνετε ρε του λέω Νίκο. Λέει, να λέει, θα ελληνοποιήσει τον Ολυμπιακό, ο Βέλιος είναι έτοιμος. Ποιος Βέλιος. Οπότε τώρα ο Φορτούνης, πρέπει ο πρόεδρος να τα βάλει και να κάνει ομαδάρα. Τρία χρόνια το πτώμα του Φορτούνη θα έχουν οι γάβροι. Και κοίταξε, θα αρχίσουν να γκρινιάζουνε. Θα δώσει λέει, το Μαρίν. Το Μάρκο. Θα πάρει το Λάζαρο. Σε αποσύνθεση. Ο Βρουτσάι να παίξει. Αλλά για να δείτε πόσο ναι. μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Πριν αρχίσει μεταγραφική περίοδος έβγαλε 5 εκατομμύρια. Πώς τα έβγαλε δηλαδή? Πήρε 3 εκατομμύρια από Βιάννα, ναι. 1,8 από Λάιφι και 500.000 από Σδίελαρ. Μπράβο, πάρα Μάγια. Πολύ. Και... 5 εκατομμύρια πριν αρχίσει μεταγραφική. Πάρα πολύ καλά. Τι θα φέρει σε την πίστη? Αριστερό μπακ δεν έχει. Πεχτούρα έχει αριστερό. Σέντερ μπακ δεν έχει. Πεχτούρα αριστερό. Αν ρωτήσω και κάτι. Δεκάρι δεν έχει. Αν Σαριφάρτ είναι καλό, θα φύγει. Να ρωτήσω και λίγο το Θεόκλητο κάτι. Ναι, παρακαλώ. Θεόκλητο, τι σε χαλάει εσύ που ρέει, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Σου είπα το μελαμψό. Δεν μπορεί τι μελαμψέ. Και στο κορδελιό έχει θεία. Καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα. Όχι, δηλαδή άμα σου ερχόταν έτσι γυμνή ας πούμε δεν την έπαιρνε. Εντάξει ρε φίλε είπαμε. Εντάξει τώρα μην το. Αλλά απλώς σχολιάζουμε. Απλώς του αρέσει η γαλακτοκομική γυναίκα. Εμένα είσαι τρελός. Εμένα αυτό με τον τρελός. Δεν μου αρέσουν οι μαυρίδερες. Δεν τον αρέσουν οι μελαμψές. Μάλιστα μάλιστα. Δεν τον αρέσουν οι μελαμψές αλλά με τον Πόκο Λόκο ραντεβού έκλεινε για το πίσω κάθισμα τώρα. Τι γίνεται δεν ξέρω. Άντε γεια σας. Άντε γεια. Επόμενος κύριος Πόκο Λόκο. Μάλιστα. Μεγάλε Πόκο. Έλα, Βίλε. Έλα, καλησπέρα. Έχει ψηλοτσόντα στην Ερτένα και διαμαρτύρεται ο Θεόκλητος. Εντάξει, με ψηλοτσόντα βλέπουμε. Γιατί είναι Θεόκλητος, δεν σα αρέσει. Χαϊδεύουν την Εντάξει, τώρα η ΕΡΤ, κρατικό κανάλι, την πληρώνουμε για να μα βάζει. Καλά κάνουμε, τουλάχιστον δείχνει κάτι σωστό. Χαϊδεύουν την ευθεία σα. Με την Αχίλ Μακρύ, μια χαρά τσόντα έχει. Ωραία, χαϊδεύονται εδώ. Είναι αριστερή, ρε, προοδευτική άνθρωπη. Κατάντια. Κατάντια. Όπω δεξί. Με άντρε είναι. Όπω ρε, φίλε. Καλημέρα και με άντρε έχει με γυναίκε. Αριστερή είναι, ρε, φίλε. Το τρίτο φίλο κάνουν. Ομόφυλα ζευγάρι. Κατάντια, ε. Του πληρώνουμε και φίλε. Καλημέρα, ρε, φίλε. Έλα, καλημέρα. Το καντήλι θα ανάβει στο σπίτι. Δε, όχι. Όχι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εάτσι, 100 φορές να πούμε. Κωστά. Μάλιστα. Καλά θα κάνω, είπα, ο Κίτης να πάει να ανάψει ένα... μάλλον μια λαμπάδα στην Εθεράπη στο Χιμένεθ. Σε χάλασε. Τραγικός, τραγικότατος. Τραγικός, τραγικότατος.
Ναι. Βέβαια. Παρόλο που είναι στην ΟΠΑ ψηφίζει και σαν ο καλύτερος προπολογισμός με 46%. Είναι. Είναι. Αλλά ρε φίλε, τραγικός από το στήσιμο της ομάδας, από τις επιλογές που έκανε και από το κουτσάρισμα που έκανε. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το κουτσάρισμα που έκανε. Βεβαίως. Γιατί ένας προπονητής είναι... μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να μην πάει καλά το παιχνίδι. Το ότι είναι ύποπτος ο Χιμένες είναι ότι το αφήνει το παιχνίδι στην τύχη του. Μπράβο, δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν έκανε. Μ' αφήνει τον Γκάλο έξω. Εγώ περίμενα να παίξει στις πλευρές, να παίξει με Γκάλο, με Μπακάκι Γκάλο από δεξιά και Χουλτ Λόπες από αριστερά. Ο Λόπες δεν δείχνει το Λόπες. Να κλείνουν το Μάντος και το Βιερίνη να μην του αφήνει να κατέβουνε. Και ας έβαλε. Βάλτε το μάντολο στη θέση που είναι. Μην παίρνει σε λεπτομέρειες. Ομάδα. Ομάδα η οποία έχει πρόβλημα βιολογικό. Δεν την ξαμολάς στα 60 μέτρα 4-4-2. Επόμενη γραμμή, μετά, γιατί είναι άθλιο το τηλέφωνο σου. Επόμενη γραμμή. Άθλιο τηλέφωνο. Καλημέρα. Τον έστειλες. Σε έστειλα κατευθείαν γιατί μικροφώνησε το τηλέφωνο σου. Έλα, φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλημέρα. Καλώς. Ραπ. Ναι. Είμαι στην Κο. Είσαι στην Κο. Πες με καλησπέρα γιατί θα σε κλείσω. Καλησπέρα κύριε Στέφανε. Έτσι αγόρι μου. Έτσι, τι κάνεις ρε καθηγηλέγε. Θεσμός στο Κύπριο εκεί πέρα. Θεολόγη, πόσο να είναι. Θεόκλητο. Δεν τον αρέσει τη Φουρέιρα. Εσένας αρέσει ρε η Φουρέιρα. Ποια Φουρέιρα και Φουρέιντζε εσύ. Όλο δέκα δουλειά μου. Μάλλον δουλεύω πρώτη μέρα. Τακτουποιούς σου είδε. Είναι μαμάδες αυτός. Άκου λίγο. Άκου στο Φανάκο. Έλα. Είδα το άντε ταινία οι Ιωαννοί ξανάρχονται, το έχεις δει. Ναι, το έχω δει, έρχομαι. Έρχεσαι, έλα σου πω και θα διαφωνείτε. Λοιπόν, το χρόνο όχι double, triple θα πάρουμε, το Champions League. Ναι. Άντε γεια του καλά. Ναι. Δάχτυλο να βάζεις. Ναι. Πω, τι καμένο χαρτί είναι αυτό. Μια χαρά είναι αυτό. Εμεί τι κάνουμε. Αυτό μια χαρά είναι τώρα. Έχει 700 ευρώ αν πεθάνει ο παπάς, παρακαλάει να πεθάνει ο παπάς να πάρει τα 700 ευρώ, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε εσείς. Πολύ κο σήμερα. Τι γίνεται. Κι εγώ από κο είμαι. Και εσύ από κο. Καλώς τον. Ανταγόρας ε. Ναι. Ναι. Και την Κάκη κιόλας. Εδώ στην περιοχή του Αλέξη. Ναι. Τέλος πάντων. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Μπράβο. Καλά να πάθεις. Ευχαριστώ. Περαστικά μας. Τον χάρηκα πάνω στον ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι που είδα, για τον τελικό ήθελα να μιλήσω. Αυτό το παιχνίδι που είδα ήταν ο ΠΑΟΚ 2-3 μονάδες ανώτερος από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν υπήρχε. Τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο. Ήθελα να πω και για αυτό το παιδί που πήρε πιο νωρίς και είπε τι να κάνει αύριο, να πάει ή να μην πάει στο ραντεβού. Εγώ θα τον πρότεινα να πάρει ένα λουλούδι και να πάει. Τι λουλούδια, πάει λουλούδια, θα φάει γιαούρτι. Να πάρει ένα λουλουδάκι και να πάει, για να την πει συγγνώμη. Ναι. Ναι. Που ήμουν λίγο βιαστικός. Θέλω να μείνουμε φίλοι. Συγγνώμη που δεν μ' άφησες εσύ από αυτό σου. Πάρει ένα λουλουδάκι. Απλά λίγο το... Δηλαδή, ρε φίλε, πήγε να την ικανοποιήσει. Πήγε να τη πετάξει τα μάτια έξω. Πήγε να την κάνει να χαρεί. Ναι. Και αυτή δεν είπε, γιατί πάει και λουλουδάκι. Πήγε να την νιώσει γυναίκα. Κόπηκε, επόμενη γραμμή. Εγώ με ένα τάπερ κρύα βασολάκια θα την πήγαινα. Να την πω, ίδια είστε. Ανάλατες, ανέραστες, άχητες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι πάει, πήγε λουλουδάκι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, τα μορφό ποτά. Τι κάνετε. Πού σε αγόρι. Τι όχο, κατάλαβα. Έλα, φίλε. Έχω να πω 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να βοηθούν γιατί. Εντάξει, καταρχήν να πω ένα καλησπέρα στον κύριο Θεόκλητο. Είναι Θεόκλητο, καλησπέρα. Ο κύριο Θεόκλητο είναι, νομίζω, σωσία μου. Αν δεν είχα τα μουσια, είμαστε στα δύο σταγόνες νερό. Ίδια κιλά, ίδια μαλλιά. Ναι, αλλά αυτό είναι συντηρητικό. Εγώ δεν είμαι καθόλου συντηρητικό. Και εγώ δεν είμαι συντηρητικό καθόλου. Ο Θεόκλητο είναι συντηρητικό. Πρέπει να υποθεί μια μεγάλη αλήθεια πρώτα απ' όλα εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή. Όποιο δεν έχει φάει δάχτυλο, ή δεν τον παραδέχεται, ή είναι ομοφοβικό. Αν δεν έχει φάει δάχτυλο από. Σέκοψε ο κύριο Φιλιππίδη, κακό.
Ναι, το πες μια. Σ' αφήσαμε. Βρε το, ξαναπάρε. Προσοχή εδώ. Και να είσαι πιο προσεκτικό. Μας ακούει όλη η Ελλάδα τώρα, δεν τέτοια ώρα. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Ε, Κώστα, εγώ ναι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Άντε αγάπη μου γλυκιά, άντε αγάπη μου γλυκιά. Και σε περιμένω πως η ώρα που ξέρω πως σ' αγαπάω. Ποιος είσαι. Κάνουμε την Πορύχνη είμαι. Α, τι κάνεις καλέ μου άνθρωπε. Έλα. Καλά, καλά είμαι αγάπη μου, καλά είμαι. Εσύ καλά. Πώς είσαι. Ε, ακόμα όρθιος είμαι. Άμα ξαπλωδώ το διαβάσει κανένα σάιτ. Ναι, ναι, λίγο από τη φωνή ξέρεις. Τι έπα τη φωνή. Τι. Ε, στεναχώρηθηκα λίγο, αλλά... Γιατί. Τι γιατί. Το κύπελο το δώσαμε, έλα, τώρα. Αφού τα χρυσά γράμματα. Ρε φίλε, γιατί άμα τα... χάνετε το, τα δίνετε. Τα γράμματα χρυσά καλύτερα. Να μην το δίνετε ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, καλά σίγουρα. Το δώσαμε το κύπελο, όχι στηθήκαμε γιατί δεν πληρώνει. Ας πληρώνε και να μην το δίνετε, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ με αυτά που λες. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Αφιερώνω. Ναι. Αφιερώνω το πρωτάθλημα που πήραμε. Ναι. Έστω και στα χαρτιά. Έστω. Στα χαρτιά. Το πρωτάθλημα στον κύριο Κώστα Αλδικατερίνη και στον άλλο τρελαμένο, παρόλο που δεν τον ξέρω, ναι. Από την Καστοριά. Κοτσό. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να σε πω. Πες μου ένα πράγμα. Γιατί μου κομμένος ακούω, ναι. Επίσης αγαπάω πολύ και σε παίρνω τακτικά τηλέφωνο. Το ξέρω. Ναι. Θέλω να σε πω ένα πράγμα. Πιστεύω ότι παρόλο που με κάνεις πολλές φορές στη Μαρμίτα, ναι. Θέλω να σε πω ορισμένα πράγματα που γίνονται πάρα πολλά, πάρα πολλά λίγα. Καλύπρα να βάλεις, καλύπρα. Ναι. Πες τα, τι γίνεται, τι γίνεται. Μπλα 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 ξάβλα μπλα μπλα ξάβλα μπλα μπλα. Πολλά προβλήματα. Και... Ναι. Και με λίγα λόγια, για να μην σε κρατήσω την γραμμή. Μην με κρατάς την γραμμή. Είναι πολύ υπολείπη. Θέλω να πω τους παοξίδες ότι παρόλο που αγαπούσα το κάποτε, κάποτε, ναι. Κάποτε, τον ΠΑΟΚ, δεν τον πάω με τίποτα, με τίποτα και το κύπελλο στραγωγήθηκα πάρα πολύ κότσο. Πάρα πολύ κότσο, ειλικρινά. Πόνεσες πολύ, ε! Ναι. Πόνεσες. Ναι. Κανούμι είμαι, αλλά πόνεσα πολύ. Πόνεσες. Πήγα στο τελικό. Πήγα στο κύπελο. Στεναχωρήθηκα και τα στάρια, αλλά το μόνο που στεναχωρήθηκα ήταν ένα πράγμα. Ναι. Που κάψαν τα τσουγκλάνια, με συγχωρήσαν και έτσι. Δεν πειράζει, συγχωρούμε. Ναι. Ναι. Θα τη φτιάξει τα μαρινά στη γλώσσα του σιώστο. Που κάψαν το βαν, γιατί έτσι και εκεί την ώρα. Να είμαι εκεί μπροστά. Εσύ το πρόδωσες στο βαν. Ναι, έτσι ναι. Να είμαι εκεί. Και ευτυχώς που δέχτη, ευτυχώς που μόνο τα χτυπήσει τα παιδιά. Και πίστεψε με, Κοτσό. Ναι. Πίστεψε με, αν δεν ήμουν εγώ, γιατί είμαι καλό παιδί. Ναι. Πίστεψε με, είμαι καλό παιδί. Έτσι λέει το Google. Ναι, όχι, ναι. Πίστεψε με, ειλικρινά. Βέβαια. Άστο να πάει στο διάλογο, κλείσει. Άστο, πάμε επόμενη γραμμή. 10:30 αύριο στο Φαναρτζή. Καλή βραδιά, πάμε. Πάμε, εσύ θες χτύπημα από κάτω, το φτερό. Ναι, έλα φίλε, ναι. Μ' αγαπάει. Είμαι καλοφτιαγμένος. Έλα φίλε. Αγαπούλης. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Κωστής από Αθήνα. Καταρχήν, ο άλλος τη Λουλούδη. Λουλούδη να πάει τώρα αύριο στη σχολή, μόνο Φωτιάδη θα το πήγαινε. Δεν τα κάνουμε αυτά. Και εκείνο στην κουμπάρα γιατί Καμίλα θα τα άφηνε. Εκείνο, άστο, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, επειδή πολλή ιστορία γίνεται τώρα, πόσες φορές. Χαιρετίζουμε τον πόσες φορές το ένα, πόσες φορές το άλλο. Ένα ανεκδοτάκι έτσι για λίγο γέλιο. Ναι. Δύο φίλοι λέει συναντιόνται. Λέει ο ένας έκανες, λέει τίποτα. Λέει που να κάνω, λέει τώρα, λέει καλοκαίρι. Δεν μπορώ, λέει υδρώνω, λέει αυτό, κουράζομαι. Δεν είναι εποχή, λέει τώρα για τέτοια πράγματα. Το χειμώνα λέει έκανες τίποτα. Ρε Μανώλη, έκανε χειμώνα φέτος. Τι άχυτος. Επόμενη γραμμή. Βρε καληνυχτάκια. Φύγε. Σε κόβω εγώ τώρα. Σαν την κερκίδα της ΑΕΚ, ρε φίλε.
Πάμε επόμενη γραμμή. Λες για τον άλλο. Ή θα πα την κοπέλα στην πολυκατοικία, θα πατήσει το θηροτηλέφωνο, θα πει καληνύχτα, σ' αγαπώ, καληνύχτα. Το κρύο να πούμε. Παγώσαμε, ναι. Αυτό κρυογιαχνή έφαγε. Τι είναι αυτό. Έλα ρε φίλε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Έλα ρε δικιά μου. Έλα φίλε. Κώστας Παοξής. Παοξής. Ο Κουτσίδας είναι. Ναι. Ο κριτικός. Έλα ρε φίλε. Συλληπιτήρια στα Χανούμπου Ρεκ. Ναι, αλλά πού ήσουν σήμερα. Λίγο κάναμε κούρα μετά τις κρεπάλες, με τα πουλμαντά. Εδώ είμαι, Σαλόνικα. Αλλά πήγαμε να φάμε και τίποτα, να πιούμε κανένα τσιμπουράκι, να στανιάρουμε. Για δύο μέρες μέσα στο πούλμαν, κλαντάραμε. αλλά χαλάλι. Ναι. Τους γλαιτήσαμε κανονικά τους χάρτινους. Το ευχαριστηθήκαμε να βάλουν μυαλό και να ευχαριστούν τον Θεό που γλίτωσαν τη συντριβή. Ήταν για 5-6 γκολ να φάνε, να τους μπαίναμε στο βιβλίο Γκίνες. Δύο μέρες ήσουν Αθήνα. Ανέβηκα Θεσσαλονίκη για να κατέβω με τα πουλματά. Ντά. Δηλαδή ήσουν Αθήνα και ανέβηκες Θεσσαλονίκη για να κατέβω με τα πουλματά. Ξανανέβηκα να γιορτάσουμε εδώ το κύπελο. Ναι. Ήρθα να το ευχαριστηθούμε με τα χανουμάκια. Το δικό σας το πούλμαν είχε παράθυρα ανοιχτά. Ανοιχτά ήταν. Α, έτσι μπράβο. Έχω ένα φίλο που μου λέει, στον έλεγχο λέει που μας κάνανε, μας είπανε τα κασίσια κρατήστε τα λέει, πετάξτε τις φωτοβολίδες λέει. Μπράβο. Και οι ανόητοι πιάσανε να πούμε 5-6 παιδιά 7 για κατοχή λέει χόρτου. Τι σας πειράζει είναι που κάνανε χόρτο. Ήτανε, πώς το λένε, σκοπός ήταν να γίνει εκδρομή, ιστρόπονόστε να μην γίνουνε μανούρες. Δηλαδή άμα κάποιος σε λίγο χόρτο τι σε νοιάζει, στο δικό σου το λαρίγκι θα πάει. Μπορεί να το καταλάβω. Λίγο ριγανίτσα. Και ο έλεγχος γενικά παιδιά ήταν στο γήπεδο για τα πανηγύρια, ό,τι ήθελες περνούσες. Πιάσανε λέει. Άστε τα παιδιά ήσυχα, σας ενοχλούνε να πούμε. Καπνίσανε λέει λίγο χόρτο και τους πιάσανε. Μα το θέμα είναι, τη μια τους λέει στον έλεγχο, τα αυτά κρατήστε τα, αλλά πετάξτε τα βολίδες, τι έχετε ξέρω εγώ τα. Αυτά που προκαλούν βία. Όλες τις φωτοβολίδες εκεί, να ξύγεσουμε στις κούλες, στις χανούμεσες, που είχαν βγάλει γλώσσα και τέτοια. Φάγανε το ξύλο, μας έλεγαν μην πατήσει πόδι παγουξή στην Ομόνια, πέρασαν καλά. Εσύ πήγε στην Ομόνια. Εγώ πήγα με τα πουλμαντά από πάνω, έτσι να ζήσουμε τη γιορτή, τα πουλμαντά. Δεν μου λες τώρα, την άλλη εβδομάδα θα έρθεις Μαρμίτα. Θα κάνεις εκπομπή, άμα είναι να το κανονίσουμε, Κωστή. Έχω το τηλέφωνο σου. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, Κωστή. Μ' αρέσεις. Έτσι να γλαιτήσουμε τις κούλες. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Να γλαιτήσουμε τις κούλες, γιατί είχαν βγάλει πολύ γλώσσα. Βγάλανε, φίλε, βγάλανε. Τους πήραμε το κύπελο διαπεριπάτου. Διαπεριπάτου. Έτσι, τα σκουλίκια του Νότου είχαν. Εδώ τώρα πέρασε στην κόκκινη γραμμή και κόπηκε. Το χάλασε λίγο τώρα. Το χάλασε. Το καλά το 3-5-2. Αν ο Πασχαλάκης θα στεκόταν Premier League. Ναι, φίλε, θα στεκόταν. Και λυπάμαι πολύ που αυτό το παλικαράκι δεν τον πήρανε χαμπάρι πιο μπροστά. Να τον πάρει σε μια ομάδα του πούνε παίξε 30 μάτς πρωταθλήματος. Γιατί ο Πασχαλάκης ήταν γκούφι. Γκούφι, έκανε γκάφες. Έκανε. Γιατί έκανε γκάφες ο Πασχαλάκης. Γιατί δεν έκανε box. Τρία μάτς έξω. Μετά από 15 μάτς παίξε ένα μάτς, φύγε. Ξανά έλα, ξανά φύγε. Αλλά η επιμονή στον άνθρωπο να είσαι μαχητής, να είσαι αγωνιστής, θα σου δοθεί ευκαιρία. Να είσαι έτοιμος. Αν σου δοθεί ευκαιρία, μην είσαι φλόρος. Αυτό έκανε ο Πασχαλάκης και τον γουστάρω πολύ. Τα είπες, δεν τα είπες. Άσο 3-5, πάμε στις γραμμές. Πάμε. 3-2. Έτσι. 2-1. Ο Πασχαλάκης στέκεται όπου θέλεις. Στέκεται. Όπου γουστάρει, στέκεται ο Πασχαλάκης. Και είναι και εργατικός. Και παίζει και box. Τι και πυγμάχος. Έχει μάτι, γι' αυτό κάνει αποκρούσεις. Παπαπαπαπαπαπαπαπ. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Αεξής. Έλα ρε, παίρνει ναι. Τα πέρατα. Δεν μου λες τα αεξί. Θέματα να πούμε. Πήγες, ανέβηκες στο πούλμαν. Στο πούλμαν, όχι να ανέβει. Ναι, όταν σταμάτησε το κτέλατσι το χειροκρότησες. Όχι. Εκεί είναι το κόλπο. Γι' αυτό δεν πήγες. Στρατό έχει πάει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Για τον διαπεριπάτο το προηγούμενο, ήθελα να πω αυτό το πράγμα για αρχή. Ότι αυτό το μάτι ήταν άλλη μια απόδειξη ότι δεν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Φίλο Πάουκ το έχασε. Πού ήταν οι Γκαλάκτικο όταν κατέβηκαν στο ΑΚΑ. Είχτε δει προχθεσινή Γκαλάκτικο του Πάουκ που ήταν μέσα στην Τούμπα με 30.000 κόσμο και περιμένα να πάει το μάτι 89 για να μπει γκολ. Γιατί δεν είχαν πετάξει 3 γκολ η υπερομάδα του Λουτσέσκου. Ναι. Διαφωνείς.
στο μάτς με την ΑΕΚ ο Λουτσέσκου ήταν συντηρητικός. Ναι. Το πήγε λαού-λαού. Εδώ, ίσως και η ΑΕΚ όμως τότε ήταν σε πιο φόρμα. Την υπολόγιζε. Τώρα πεθαμένη σου λέει και μπίζες βαρμέσα και πέλκας. Δεν σε υπολογίζω. Πριν δύο μήνες που έπαιξε πάω ΚΑΕΚ, ναι. Η ΑΕΚ δεν είχε σκάσει. Καλή ήταν. Σκασμένη ήταν, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θα το δω το Λουτσέσκου του χρόνου με το καλό να μπει ο Μίλους ούτε γύρω πάλι και από το λίγο που καταφέρει. Του έχει μάθει και αυτό το κάρτ Κυριακή μέχρι το Φλεβάρι. Να το δω πώς θα διαχειριστεί και αυτό το ρόστερ και το που θα έχει μέχρι τότε να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Λοιπόν, θυμήθηκα το συγχωρημένο τον Παρασίδη που έλεγε για μας τραπαλάκια κάθε τόσο και λιγάκι που δίνουν από εδώ και από εκεί για να μη στεναχωριούνται εμένα, μη στεναχωριούνται και δε με αυτά που γίνανε προχτές. Ναι, ναι. Φόσο για το παλικαράκι με την κοκκινομάλα, φίλε πάνε βρέστηνα, πες να δει εντάξει παρασύρθηκα, δεν θα ξαναγίνει και συνέχισε εδώ κανένα μας. Δεν θα τίποτα. Ξαναγίνει μόνο θα σε μπουκώσω, ναι. Εντάξει, αυτό δεν τα λέμε, τα εννοούμε. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Χιμένεθ... Κάνε το στυλ του καλλιδιχτάκι από πάνω σας. Άμα χαλάσει δουλειά έτσι και χάσει. Δεν γίνεται. Βρε ξαναφτιάχνε, μη στεναχωριέσαι τώρα. Τι τώρα, πόσα μάτς γυρίζουν τώρα, δεν γίνεται. Και άλλοι 20 χρονών είναι τώρα, στάζει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι, έτσι. Για το Χιμένεθ, την 11 που κατέβασε, φίλε, άμα ρωτήσει 100 αξίδε, κανένα δεν σου βγάζει 11 με μάνταλο μέσα. Ήμουνα με ρεπόρτερ τη ΑΕΚ, φίλο μου. Και μάνταλο μπακασέτα μαζί κιόλα, έτσι. Το ραλί. Και μου του λέω τι έχεις καμιά εντεκάδα, ψάχνα εντεκάδες διατάξεις και τέτοια εγώ. Ναι, μου λέει, υποπτός. Έχω από τα αποδυτήρια μια πληροφορία, λέει από ένα δικό μου, ότι ξεκινάει λέει ο Μάνταλος. Έτω όπως λέει είναι δυνατό. Η θρόμβωση θα πάθει ο άνθρωπος, δεν τα λες έτσι. Μετά στο ημίχρονο ξαναπάω κάτω στο ραλί, ναι. Με την Πετροπούλου τη Μέρη εκεί πέρα που ήταν ρεπόρτερ, λέω ρε παιδιά, αλλαγή θέλω κάνει ο Χιμένεθ. Μου λέει δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Αυτός δεν έκανε αλλαγή, κοιμάται όρθιο. Με το Μάνταλο. Ξεκινάει το μάτς, ξανά μάνα. Ο Ζαΐρης άρχισε να τρώει τα τσιγάρα μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Παφ, πουφ, παφ, πουφ τα τσιγάρα. Σταμάτα να τους λέω, σταματήστε. Θέμα χρόνου είναι να τους λέω. Θέμα χρόνου. Τους είπες ότι με το Μάνταλο θα σε κάνω το πάτο. Βάζω. Μπράβο ρε Κώστα, τους το είπες αυτό στη Χιμένη. Πού να τα ακούσουν. Ένα τελευταίο για να κλείσω, να μην σε κρατάω τη γραμμή για τους κουτουπονηρίδες όλους που η Άκη είτε έπινε πορτοκαλάδες και γκαζόζες όλη τη χρονιά. Και το διπλό μες στον Ολυμπιακό στο 93 ήταν μιλημένο και όχι ήταν επιθετικό φάουλ. Άμα τα κάναμε εμείς όμως θα ήταν παλικαρίσκο διπλό και μάγκικο και στραβοστόμικο και να φωνάζει γυναίκα από μέσα Γιώργο. Γιώργο, το θυμάσαι. Γιώργο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα τα λέμε. Ο αστυνομικός από Νεάπολη, φίλος μου καλός πλέον. Καλός. Λέει το ωραίο. Φίλε στην Κο, βάζελε, το έκαψες, λέει. Χθες κουφτώματα και αύριο λουλούδια. Η ίδια να δεις λέει ότι θα τον πάρει τηλέφωνο αν δεν κάνει κίνηση. Μπράβο! Αυτός και θα του πει λέει που χάθηκες αγόρι μου. Μέχρι και προφυλακτικά θα του πάρει η ίδια. Εδώ πλέον ξεπετάγονται από τα 14. Μη μου το θυμίζεις! Λοιπόν, μη μασάς αδερφέ, μην κάνεις καμιά φλωριά ξόφλησες. Λέει ο έμπειρος. Θα έρθει γονατιστή. Γονιπετής. Και πέσει να έχει και επιγονατίδες. Ναι. Και ξέρεις επιγονατίδες. Άντε, ρε, έλα φίλε. Έλα φίλε, τι θέλεις τώρα. Λέγε. Εγώ είμαι από εσύ. Αφού θε. Ναι. Καλημέρα από Στοχόλμη. Στοχόλμη. Άντε, 16 λεπτά είμαι μέσα. Έλα, Στοχόλμη. Τον Ιμπραήμοβιτς τον ξέρει. Δεν μπορεί να γίνει διάλογο. Αφήστε με λίγο να πω αυτά που θέλω και θα κλείσω. Είναι μονόλογο. Δεν θα απασχολήσω πολύ γιατί είμαι στο ταξί μέσα. Ταξί είναι. Το έχω παρκάρει 16 λεπτά. Περιμένω να πω. Μη. Ο Τάσο είμαι. Τάσο. Ο Τάσο είμαι. Ναι. Κωστά. Ναι. Πήρα. Πήρα το μεσημέρι, άκουγα μάλλον τον Γεωργίου. Ναι, τι είπε ο Γιώργος. Πήρα και τηλέφωνο που λέει. Ναι. Είπε κάτι που με ανησύχησε πάρα πολύ, εγώ πάω και με. Ναι. Είπε ότι του χρόνου ναι. Η ΑΕΚ δεν θα έχει αντίπαλο. Δηλαδή, αγωνιστικά. Αγωνιστικά έγινε δάκια δίπλα. Με το Βασιλακάκι ας πούμε και τον Τεγκινή. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Ναι, τι. Αυτό το πράγμα είπε. Ναι. Αυτό το πράγμα είπε. Κοίτα, προφανώς ξέρει ότι ο Ολυμπιακός, όπως και εγώ γνωρίζω, θα είναι ψιλοπτωματήλα. Δεν ξέρει βέβαια ο Γιώργος. Δεν ξέρει ο Γιώργος. Κάτσε λίγο. Στοχόλμη ρε φίλε. Περίμενε, δεν ξέρει μήπως ο Γιώργος ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που του ζήτησε ο Βιερίνια. Δεν θα πουλήσει Πέλκα. Δεν θα πουλήσει Πρίγιοβιτς. Θα κρατήσει κορμό και θα είναι σχίση. Εξωαγωνιστικά. Ναι. Εξωαγωνιστικά. Α, μίλησε για εξωαγωνιστικά, συγγνώμη. Ναι. Και τι είπε.
Δεν το ανέλησε, δεν το βάθινε. Ναι. Απλά είπε ότι του χρόνου προβλέπει, θα ρισκάρω λέει να το πω, μπορεί να εκτεθώ λέει, αλλά ρισκάρω, του χρόνου προβλέπω η ΑΕΚ δεν θα έχει αντίπαλο. Μάλιστα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Μακάρι. Δεν το βλέπω. Το ταξί είναι 60 ενερέ. Ναι. Και κάτι για το, τους ΑΕΚτσίδες. Ναι. Μάθετε επιτέλους να χάνετε. Έχετε καταντήσει αηδία. Όχι, οι ΑΕΚτσίδες ξέρουν να κάνουν. Δεν βγήκε κανένας να πει τίποτα. Πώς δεν βγήκε, κάθε φορά που χάνουνε. Δεν είπε κανένας τίποτα, όχι, κάνεις λάθος. Το 1-0 ήταν offside, τώρα δεν τους έβαλε καλά ο προπονητής. Όλο δικαιολογία της, άντε μη πω τι είναι. Άντε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. Καλά. Παρακαλούμε. Το είπε. Ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Στοκχόλμη. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις γιατί, παιδιά, οι εξήδες βγαίνουν πολύ και λένε συγχαρητήρια στον Πάκο να καλύτερο. Για πες. Όχι, δεν ξέρουμε. Για πες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο φυσικά τι να πούνε, γλύφουνε, μήπως και μας μαλακώσουν και πούμε ευχαριστούμε παιδιά, συγχαρητήρια και θα σας παίρνω το πρωτάθλημα. Έληξε λοιπόν η σεζόν. Ναι. Πρώτος ο Πάκος στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Ναι. Υπελούχος. Και πολύ ναι, αλλά έλεγε ότι οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν μια ιτοπάθεια και δεν είδαμε φυσικά, τέτοιο πράγμα. Ναι. Φυσικά, τώρα τελείωσε πάλι τελείω, θα λέμε. Λοιπόν, ναι. Τελείωσε η σεζόν, πάω εκεί και πρώτος από την βαθμολογία. Εκτέθηκε με αυτό που είπε. Ναι. Ναι. Ήταν και πελούχος, η ακίνητη δεσσαραθλήτρια και χαρταθλήτρια όμως. Ναι. Ήταν και φιναλή στο κύπελο. Ναι. Ήταν και καλή κουρέα στην Ευρώπη. Ναι. Η κουτοπονεργία λοιπόν είναι όλων των αξίδων, οι οποίοι μέχρι την αρθρωτική ήθελαν να μα την αλλάξουν. Ότι μέχρι και στη βαθμολογία είπαν ότι είναι πρώτη. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα που βάλει για το Χιμένε. Ξέρεις ένα παράγοντα, είπες, φταίει ο Χιμένε, γιατί έγινε τα τραγική. Τι ο Χιμένε, φταίνει οι παίκτες, φταίνει. Δεν έβαλε τον κυριότερο παράγοντα. Μήπως γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά υπέρ των δύο ομάδων. Πώς είναι ο άλλος παράγοντας που έπρεπε να ρωτήσεις. Επίσης, δεν συμφωνώ, αλλά είναι λεπτομέρεια, θα πούμε σε άλλες εκπομπές αυτά, το ότι είχε καλύτερη ατμόσφαιρα. Οπωσδήποτε δεν πήγε στο τελικό και πρέπει να το πω τον Παναθηναϊκό, είναι σίγουρο. Έτσι, άρα. Συνέχισε. Δεν πήγε. Αποκλείεται να πει γιατί αν πήγαινε, θα έβλεπε ότι εκεί πέρα ήταν συγκλονιστική η κερκίδα του ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, πού δεν πήγα, είπε. Λέω, δεν θα πήγε λέω στο Παναθηναϊκό, στο τελικό κυπέλλου που έχασε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν πήγα. Στο 4-1 δεν πήγα. Είναι βέβαιο γιατί δεν θα έλεγε, δεν θα συμφωνούσε με αυτού που λέγανε. Ότι η Κυρκή δεν ήταν πολύ πιο πεθαμένη με τον Παναθηναϊκό. Εκεί ήταν η πιο συγκλονιστική. Δεν είπα εγώ, ρε φίλε. Έκανα ψηφοφορία και ψήφισε ο κόσμος. Δεν είπα εγώ. Αν μπράβο, ναι. Θα λέω σίγουρα δεν πήγε γιατί θα είχε αντιδράσει γι' αυτό. Ναι. Είναι λάθος μεγάλο και ήταν η πιο συγκλονιστική Κυρκή που έγινε ποτέ στα χρονικά. Ναι. Δεν την αναλύσουμε τώρα, είναι κάνουμε τον χρόνο που πήγε και πώς έγινε. Απλά αυτή η Κυρκή του ΠΑΟΚ φάνηκε από την ώρα που μπήκε τον γκολ, αλλά είχε τα εκπληκτικά συνθήματα τα οποία πραγματικά εκδικήθηκαν την ΑΕΚ. Ναι. Και ρεζιλέψανε και την βάλανε εκεί που άξιζε. Ναι. Η πιο ωραία στιγμή της Ιδονής που αισθάνθηκα ποτέ σου. Αισθάνθηκε η Ιδονή, ναι. Ήταν, ξέρεις πότε. Πότε. Για σκέψου τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ την ώρα που είχαν χάσει το κύπελλο μέσα στο σπίτι τους, και αυτό το ξεχνάμε, μέσα στο σπίτι τους τα χάναν 5-0 και χάσανε μόνο 2. Και έπρεπε να πάρουν αυτά τα άθλια μετάλλια του δευτεραθλητή πραγματικά που είναι πολύ άσχημη, κάτι να μην τα δίνανε. Ναι. Γιατί αισθάνονται πολύ άσχημη οι παίκτες που τα παίρνουν. Ναι. Να είναι εμείς στο σπίτι τους. Να σου έχουν καταλήψει οι φιλαθλητέ του γιατί τι να κάνουν και αυτοί που το χάσανε. Και την ώρα που τα παίρνουν με σκυμμένα κεφάλια του δεύτερου τα μετάλλια, να φωνάζει όλη η κερκίδα των παοξίδων. Κλέφτες. Πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν τόσο άσχημα, όσο δεν λέγεται, και εγώ τόσο όμορφα κοπεδό του ουρανού. Πραγματικά. Καλά έτσι είναι, ρε φίλε. Να αισθάνεται ο άλλο όμορφα, εσύ ωραία, το αντίθετο την άλλη φορά. Γι' αυτό είναι τα συναισθήματα έντονα. Έτσι. Πραγματικά το λέω. Δεν χαιρόμουν να πάω και έπαιρνε το πρωτάθλημα και στα χαρτιά. Έτσι. Όσο χάρηκα με τον τρόπο που έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ο πάω προς τη βαθμολογία να μας το κλέψουν και να έρθει η ώρα που εκεί μέσα δεν ευτελίσαμε μόνο την ΑΕΚ. Ευτελίσαμε όλο το αθηναϊκό κατεστημένο, όλο το ΠΟΚ μαζί. Πραγματικά εκεί έδειξε ο Βοράς ποιος είναι, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και τους περιμένει. Δεν υπάρχει ρε Βοράς. Λεφτά υπάρχουν. Ποιος Βοράς. Ποιος Βοράς.
Τα λεφτά του Σαββίδη είναι. Ποιος βοράζει. Αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Τι βοράζει. Αφού υπάρχουν τα λεφτά. Τα λεφτά του Σαββίδη είναι. Ποιος βοράζει. Τα λεφτά. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Πώς. Όλα παίζουν. Πρόσεξε. Έλα. Μ' ακούς. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Ναι, αυτά. Όχι, δεν είναι τα λεφτά. Θέλουμε γιατί αν ήταν τα λεφτά θα το φέρω που πάω το πρωτάθλημα. Τα χαρτιά. Ρε φίλε, εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο από το Σαββίδη. Φυσικά και χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο τέτοιο. Αλλά δεν υπήρχε ένας, δεν έρχονταν ένας πρόεδρος αυτού του ήθους και αυτού του χαρακτήρα και αυτών των χρημάτων. Φαντάζεσαι τι πρόεδρο χάσανε οι Αριανοί. Αν δεν είχε ένα λαό αυτού του ήθους, αυτού του χαρακτήρα. Λάστε τώρα το λαό, τώρα άστε. Ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Άστε του λαού ήσυχου, τα λεφτά είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Λεφτά, τα λεφτά είναι, δεν είναι οι λαοί ούτε τίποτα άλλο. Τα φράγκα είναι. Και όπω το άλλο χόρευε, βαρύζε μπέκικο, αλλά τόψε το φαγκρί στο μαγκάλι. Αλλάζουν τα πράγματα. Καλημέρα, φίλε. Καλη... Πώς? Έλα. Έλα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι, Πόντιος είσαι. Έλα, Ηρακλειδέας, καλημέρα. Φρε, Πόντιος είσαι. Όχι, όχι, δεν είμαι Πόντιος. Γιατί βαριά μιλάς, είσαι. Ποντιακά, ναι. Ναι. Για να πω κάτι. Μέχρι χθες ο Παοξής ήξερε ότι στο θέμα της αδειοδότησης ο Παοξής ψήφισε κατά του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι αλλά... έτσι για όχι. Ναι, αλλά την Κέρκυρα που την ελέγχει. Την έβαλε από την άλλη μεριά. Για να τα λέμε αυτά εδώ, γιατί τα είπε χθες ότι εγώ έσωσα τον Παναθηναϊκό όταν γλεντούσαν χθες. Μέσω Κέρκυρας τον έσωσε. Α, μπράβο. Έτσι. Να τα λέμε αυτά δεν τα λέμε, όμως. Έχουν δίκιο, έχουμε δίκιο εμείς που φωνάζουμε. Ποιοι είστε εσείς. Έχουμε δίκιο που φωνάζουμε. Βρε τρίκιο έχεις. Και ούτε κακοί είμαστε έναντι του ΠΑΟΚ. Απλώς ο ΠΑΟΚ βγάζει μίσος απέναντί μας. Γιατί να βγάλει μίσος ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρω, με μπας ασχολούνται. Μα, μάλλον γιατί προφανώς δεν είμαστε, μάλλον, δεν κάνουμε χατήρια. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Α, πώς, τα γεγονότα μιλάνε. Και πώς γίνεται. Οι αποφάσεις που βγαίνουν, αυτά μιλάνε από μόνα τους. Εμείς, αυτό που είπατε δεν ισχύει. Τι εμείς, ποτέ, πλάκα κάνεις. Ποιος νιώθει άσχημα και κομπλεξικά, ο αδύνατος ή ο δυνατός. Δεν μας καταντήσανε να είμαστε έτσι. Μας καταντήσανε. Ποιοι σας καταντήσανε. Το ελληνικό το ποδόσφαιρο, το σύστημα. Το σύστημα. Τι σύστημα. Βέβαια. 3-4-5 σύστημα. 3-4-6. Ωραία είναι να χλεβάζετε και να κάνετε καλαμπούρι. Για τα πάρεις τα σοβαρά τώρα αυτά. Τι να σε πω. Καλησπέρα, Ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και σε όλο το πάνελ. Εθνικός από Πάτρα. Πώς. Εθνικός από Πάτρα. Εθνικός. Ναι, Εθνικός Πειραιός βέβαια. Α, μπράβο, πες το Πειραιός, ρε παιδί. Εθνικός Πειραιός, ναι. Έτσι, ναι. Κάνας παππούς σου θα έπαιζε στον Εθνικό και έγινες Εθνικός. Όχι, δεν έπαιζε παππούς. Θέλω καταρχάς να μου πεις γνώμη για Απόλλωνα Παραλιμνίου και τη Λυκράτη Λευκάδας, γιατί νομίζω εκεί με κάνα παράζαμα βγούμε τρίτη και βγει τρίτη από τον άλλον όμιλο Μπασιανέλου. Το Παραλίμνη είναι σφιχτός, είσαι με τη Λυκράτη μπορεί να παίξεις. Τι έκανε το Παραλίμνη με τον Μπέο. Έχασε 1-2. Νομίζω. Ή 0-1. 0-1. 0-1. Γιατί ο Εθνικός, όπως άλλησε την προηγούμενη εβδομάδα, οι αμαλιαδότες παίξαν ξύλο με τους ηρόδοτους. Ναι. Με μπράβους. Ναι. Είχε επιβεβαιωθεί αυτά που λύγει την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Άλλα δύο θέματα θέλω. Πόσο χρόνο είσαι, περίμενε που θα πας στα θέματα εδώ. Πόσο χρόνο είσαι. 20 χρονών και είσαι εθνικός και ασχολείσαι με γάμα εθνική, τη Λυκράτη, τη Λευκάδα και τέτοιο, ρε. Καλά κάνει, γιατί αυτοί δεν πρέπει να έχουν ομάδα. Όλοι πάω και αγγλικά. Περίμενε έναν τώρα. Ναι. Περίμενε. Τους ξέρεις, δηλαδή ασχολείσαι με Β' και Γ' εθνική. Αφού είναι εθνικός. Το νότιο όμιλο ξέρω, τη Λυκράτη, τη Λευκάδα και Απόλλων Παραλιμνίου, γι' αυτό ρωτάω. Μιλάτε τίποτα με τον γιατρό του Ηρακλειδέα, τον παλιό του Ηρακλειδέα και είναι Ξαφιώτη, γνωρίζεστε, μιλάτε μήπως. Όχι, όχι. Γιατί δεν κατέχει καλά αυτά τα αθλήματα, ναι, ναι, Β' Γ' εθνική. Θα σου πει και πόσους πόντους είναι κουρεμένο το χώρο του στο Παραλίμνη αυτό. Βέβαια. Κάτσε πρώτα, γιατί εμείς πρέπει να βγούμε τρίτη, μπας και δεν πάρει κανένα άδεια από τη Β', γιατί δεύτερη δεν βγαίνουμε έτσι όπως έχουμε πάει. Μετά δεύτερο θέλω ένα σχόλιο για Νότι Φαγιανάκη. Τι είπε. Που θα κάνει στην Αλβανία συναυλίες με 120 ευρώ εισιτήριο. Και για το 120 ευρώ εισιτήριο και για 200 ευρώ να βάλει, όπως θέλει να αγοράσει. Πρέπει να το κατακρίνει κάποιος. Όχι, επειδή έχει κάποιες απόψεις. Εγώ δεν την κατακρίνω. Με τη Μαρμίτα είμαι. Αλλά ναι, όταν βγαίνει και πουλάει. Κοίταξε. Όταν λοιπόν αυτό που λέει ο φίλος. Είναι όλα Μαρμίτα. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Όταν με πουλάει να πούμε Χρυσαυγητηλίκη, δεν πρέπει να πάει στην Αλβανία. Λέω εγώ. Λες εσύ. Απ' τη μια δηλαδή να κολομπαρέψουμε κανένα φράγκο και απ' την άλλη είμαστε χρυσαυγίτες. Εσύ είναι από παντού. Ναι.
Άρα ο Νότης είναι ρόμπα. Του λέω εγώ σαν Αυτόπουλος. Αν δεν με πουλούσε πατριωτιλίκη, ναι. Να τραγουδήσει για τους Έλληνες λοιπόν, όχι για τους Αλβανούς. Τους οποίους δεν τους θέλει στην Ελλάδα, αλλά αυτός έλα οικονομήσει εκεί πέρα από τον Αλβανό. Το λαμόγιο ο Νότης. Επόμενη γραμμή. Ναι, αλλά. Και ένα τελευταίο θέλω να σου πω. Το λαμόγιο ο Νότης. Ραπ, και ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω. Ναι. Η φετινή ποιοι είναι οι πιο μίζεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ που αντί να κάτσουν να πανηγυρίσουν το κύπελο μιλάνε για το κλεμμένο ΤΑΒ, της Μίλαν που μας λέγανε για πρωτάθλημα και τελικά παλεύουν να βγουν Ιντερτότο, ή της Λίβερπουλ που μετά με ημιτελικούς με Ρώμα και Πόρτο τελικά θα καταλήξουν απλά να βγουν δεύτεροι στην Ευρώπη. Γιατί δεύτεροι? Γιατί δεύτεροι? Αυτά για τα φιλιά μου σε ένα κοκκινομάλικο πλασματάκι. Επόμενο το είπες καλά. Μάλιστα. Καλά. Επόμενος κύριος. Ναι. Γιατί με θυμόμαστε, παιδιά, δεν είπα κάτι κακό, ας πούμε. Φίλε, θα προσέχουμε πώς μιλάμε. Δεν είπα κάτι κακό. Τώρα φτάνω, δεν θα. Κοίταξε, εδώ, άκου. Το λεξιλόγιο μας στην μαρμίτα όσον αφορά το Λαϊκό Δικαστήριο είναι ελεύθερο. Ναι. Πολύ πιο ελεύθερο. Εδώ υπάρχουν άλλοι κανόνες. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε ανάλογα που είμαστε. Πάμε λοιπόν. Δεν είμαι ένας χτεσινός κύριε Ραπτού που λέτε καχώνε κάνω ραδιόφωνο. Δεν είμαι τίποτα. Μη μου το τσιτώνεις τώρα. Έτοιμο τον έχω. Κάτσε καλά σου λέω. Πάμε παρακάτω. Καλά, πάμε. Δεν είπα κάτι. Δεν ήθελα να χαιρετήσω καταρχήν τον φίλο. Είχα να πω πάρα πολλά και με κόψατε πάνω στον καλύτερο. Να χαιρετήσω τον φίλο με το κοκκινομάλικο που είπε τώρα μου λύσει. Ναι, ναι. Διότι οι κοκκινομάλες είναι όντως τα πιο όμορφα πλάσματα πάνω στη γη. Να σας πω μια ιστορία πάρα πολύ αληθινή. Το πιο όμορφο πλάσμα που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου ήταν μια κοκκινομάλα με πράσινα μάτια και φακίδες στο Κάμπντεν του Λονδίνου. Ήταν Ιρλανδέζα και σέρβιρε μπύρες. Ήταν τόσο εκθαμβωτική η ομορφιά της που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη, ας πούμε, να φέρω μια μπύρα. Ναι. Μιλάμε τώρα για τέτοιο πλάσμα, έτσι. Ήταν απίστευτη, αδιανόητη η ομορφιά της. Ναι. Στο φίλο που έκανε την κίνηση και δεν του έκατσε να του πω ότι ναι. η πρώτη κίνηση είναι και η τελευταία. Να το πάρει απόφαση, να κοιτάξει αλλού. Ναι, τελείωσε, πάει. Το έχασε το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι θέλουμε οπωσδήποτε καραφλοκοτσίδα στη Μαρμίτα. Ο Δήμος είναι πάρα πολύ λίγος, θα το δεις. Θα το δείξει η ιστορία. Ναι. Ο καραφλοκοτσίδας, ο κριτικός, ο Ζωνιανός είναι αυθεντικός, είναι τεκμηριωμένος. Ναι. Έχει ακράδαντα επιχειρήματα. Ο Δήμος έχει μια νοηματική κτλ. Που εντάξει, θα τραβήξει δύο τις αγωνιστικές. Ο Ζωνιανός. Δεν θα έχει διάρκεια, πάρει όλα. Το Θεόκλητο, πώς το βλέπεις, το Θεόκλητο. Τον κύριο Θεόκλητο, με αυτό και με αυτό θα κλείσω. Επειδή μου θυμίζει πάρα πολύ τον εαυτό μου, θα ήθελα να τον ρωτήσω αν κάνει καλή ευβιολογία. Δεν υβρίζω. Καλά το έθεσες. Δεν κατάλαβε τι είναι, θα το εξηγήσω εγώ. Όχι, είμαι σίγουρος ότι κατάλαβε τι είναι, είναι γραμματιζόμενος όπως και εγώ. Όχι, ζητάει επεξήγηση. Εγώ θα του το δείξω με σήμα μέσα στο στούντιο, ρε παιδί μου. Θεόκλητε, κοίταμε. Ωραία, να του το δείξει. Του το έδειξα και πες ποια είναι που σου το έδειξα τώρα, κατάλαβε τι είναι. Ναι, ωραία. Να μας πει. Ακούω την απάντηση. Ναι. Ακούω την απάντηση. Καλό ρε φίλε, εννοείται. Έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, είναι καλό. Αγόρι μου, είσαι φίλος και αδερφός. Ποιος δεν έχει κάνει. Αν γίνει μαρμίτα με καραφλοκοτίδα, έχω κλείσει ήδη εισιτήρια και αν δεν πάω να γίνει χαμό. Εγώ το κάνω αυτό συστηματικά για το μουστάκι. Μεγαλώνει η υγρασία του μουστάκι. Γι' αυτό. Θα σε καλάσω κι άλλο. Για να γίνει μεγάλο δημοσιογράφο, πρέπει να γίνει αλυτερά μεγάλο. Είσαι πολύ συντηρητικό. Είσαι πολύ soft. Πολύ light. Σα φιλώ, παιδιά, σα φιλώ. Πάμε. Εκπέμπτο από το τέλο. Έτσι μου αρέσει να γουάμε. Δεν καθόλου νωρί. Πού θα πα πάλι, ρε. Να κοιμηθώ. Α, καλά να πας. Μαϊ. Όχι, δεν το λέμε. Εδώ δεν το λέμε, εδώ. Έλα ρε φίλε, πες. Έλα φίλε, είναι φίλη μου. Ναι. Καλημέρα. Χαιρετίσματα στον τεράστιο Ιρατόπουλο και την παρέα του. Καλώς το. Καλησπέρα. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στα Χαρταϊκάκια. Αυτούς με τη σήμα τους του δικέφαλου Χαρταϊκό. Ναι. Και... γιατί χαθήκανε, έχουμε 2-3 μέρες χαθήκανε. Είχες κάνει το. Ναι, είχανε μεγάλο. Είχες κάνει Κούλα FM. Ναι. Κούλα FM. Ναι. Κούλα FM το έχεις καταντήσει. Ναι. Κάθε μέρα τηλέφωνο πέρα. Εγώ έχω ανοιχτή τη γραμμή, όπως θέλει έρχεται. Ναι. Λοιπόν,
Όχι, δεν το λέω με κακό. Απλά μου θυμίζανε ένα παιχνίδι που παίζανε λιγδί. Ναι. Εγώ είμαι πιο δυνατός γιατί ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός. Oh. Ο θείος μου είναι αστυνομικός. Oh. Αυτό μου θυμίζανε όλο αυτό τον καιρό που πήρανε το χάρτινο πρωτάθλημα. Ναι, κάλπινο. Χάρτινο, ναι, με χαρταετό και χάρτινο και τα χαρταεκάκια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θέλω να τους πω ότι ο Τσίπρας με το τελευταίο του ψήφισμα τους έβαλε και αυτούς στο παιχνίδι. Δηλαδή. Γιατί τώρα μπορούν και αυτοί να λένε ότι ξέρεις, όπως λέγαμε εμείς, ότι ο πατέρας μου είναι αστυνομικός ή ο θείος μου είναι στρατιωτικός, μπορούν να βγαίνουν και αυτοί και να λένε ότι εμένα η μαμά μου γεννήθηκε αγοράκι. Τους βάζει ο Τσίπρας στο παιχνίδι. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την εκπομπή. Καλό βράδυ. Ναι, δεν τους βάζει ο Τσίπρας, φίλε. Είναι νόμος, να πούμε διεθνής νόμος. Πανευρωπαϊκός νόμος. Μ' αρέσει που απαντάς, ρε. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε να πούμε σωρός, ρε. Τους, αυτούς που ψηφίζετε ότι είναι νόμος. Δεν μας ψηφίσανε. Οπότε ψηφίζουν τα κόμματά σας, να πούμε αυτό το πράγμα. Περνάει στη Βουλή. Δημοκρατία έχουμε. Δεν υπάρχει χούντα πια. Όχι. Οπότε. Ποτέ. Φτού τέτοια πράγματα. Μπέκα, και του τέτοια. Μπέκα, τα ομόβολα ζευγάρια υιοθετούν παιδιά. Σουξου. Του Μπέκα. Καλημέρα, έτσι, πέρα. Έτσι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Πήρε πριν ο ταξιδιώτης από το Στοκχόλμη και είπε αυτά που είπε ο Γεωργίου. Ναι. Εδώ Αθήνα αυτά ακούγονται πάρα πολύ γραπτό που λένε να το ξέρει. Στον χρόνο μα δείτε κανένα offside. Παμού, κανένα πέναλτι, μην αρχίζεις και κλαίτε εκεί πάνω. Κοίταξε φίλε, το είπα και το μεσημέρι. Μια του γύφτου, μια του γύφτου, δυο του γύφτου, τρεις του γύφτου. Ο γύφτος, άκουσε να δεις, ο γύφτος Βράνιες του την έφερε. Στο λέω εγώ, ο Χιμένας του την έφερε. Και ο Λάζαρος, τρεις, του τη δώσανε κανονικά, του γύφτου. Καλά, του τη δώσανε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν ξέρεις. Τον εργαζόμενο, τον διαιτητή, τον υπάλληλο, τον ποδοσφαιριστή. Να το φέρεσαι αλλιώς. Δεν γίνεται τζάμπα. Τζάμπα έγινε μια χρονιά, έτυχε. Ναι. Δεν έχει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ακούω και το άλλο τώρα. Δηλαδή, το να στείλω εγώ μια σφαίρα σε μια. Πώς το λένε, σε ένα φάκελο. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί να στείλει ο άλλος. Μισό λεπτό ρε φίλε. Σιγά ρε φίλε. Σιγά. Το Θωμά βοηθάει. Κοίταξε. Ο Θωμάς ο Μητρόπουλος είναι. Σωστό αυτό που λες. Είναι υπάλληλος του Μελισσανίδη. Και κάνει τη δουλειά στην ΕΠΟ. Να. Μαγιά του Μελισσανίδη που τον πληρώνει, αλλά ο Μελισσανίδης θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και μια ομάδα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ύστερα. Είναι και το άλλο. Να εντάξει ο Φάκελος το... με το. Συγγνώμη ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε. Ο άλλος δεν μπορεί να στείλει δύο Σεμερτζίδες και δύο Τσετσένους ένα διαιτητή λες. Άμα το αρχίσουμε το έργο έτσι. Ναι. Άμα το αρχίσουμε το έργο έτσι. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Άμα το πάει ο άλλος έτσι το έργο, μπορεί να το πάει και ο άλλος το έργο έτσι. Και να γίνει ζούγκλα. Αλλά. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τη δούμε με ξένους διαιτητές. Ναι, οπότε κάτω... οπότε, ναι, οπότε ναι, ο δικός σου θα πρέπει να πληρώσει. Έτσι το βλέπω. Σιγά με πληρώσει ο δικός μου. Ορίστε. Θέλω να πω κάτι. Δεν θα... Ο δικός μου θα πληρώσει. Δεν πρόκειται να πληρώσει ο δικός μου. Να πληρώσει. Ναι. 180 χιλιάρικα που κάνει θέμα. Εδώ με τον Λάζαρο το σκεφτείτε το τουλάχιστον. Ναι. Νομίζει ότι και καλά έκανε γιατί πήρε πρωτάδειλμα έτσι. Ότι με τον Θωμά τον Μητρόπουλο. Ο οποίος είναι εκεί οργανωμένος και μάγκας, θα την βγάλει και του χρόνου. Θα δούμε. Μπορεί. Μπορώ να πω και κάτι τελευταίο στο Θεόπιστο. Βεβαίως. Ναι, πάρε. Ρε Θεόπιστο, πολύ γυναικοντός είσαι, αδερφέ. Πώς? Πολύ γυναικοντός είσαι. Δεν το είχα πρόθεση. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Πολύ γυναικοντός είσαι. Δεν μ' αρέσει η Φουρέρα, τι βάζουν στην ΕΡ. Δεν το είχα πρόθεση. Με ρωτάνε, απαντάω. Βλέπει κάτι ερωτικές. Σαν παρθένα γκόμενα είσαι. Σαν παρθένα γκόμενα. Δεν είναι έτσι όπως τα λες, αδερφέ. Άλλο το δεις. Άχυτος. Είσαι λίγο άχυτος, λέει. Εντάξει. Εσύ λέει αυτός πίσω από το μικρόφωνο. Μικρόφωνο, ναι.
νοικοκτό. Απλώ έκανα ένα κόντα ο Θεόκλητο, σε πω εγώ. Ναι. Σε δώσει μαστιγέ, σατ σουτ. Όσα θα στρώσει χαρακτήρα μετά. Mm. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξέρει ο Θεόκλητο, ο μολοχτό. Σε σφίξει τη γωνία, σε πάρει όλα τα κενά. Θα την πιει τη λουγκοζέιτ. Καλημέρα κύριε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι εσεί. Λοιπόν, ωραία και σωστά αυτά που λες τα περιγύφτου. Και έτσι είναι, έχεις το δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα δική σου. Αυτός ο προπονητής και αυτή η παίχτηση φετινή της ΑΕΚ, εξαιτίας του γύφτου θα λένε στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους ότι πήρανε πρωτάθλημα το 2018. Ναι. Άρα λοιπόν. Αλλά θα θέλουν και μαρούλι όμως για το πρωτάθλημα. Σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα τα θέματα. Βεβαίως. Ναι, αλλά, ναι, αλλά, ναι, αλλά να σου πω κάτι. ΕΣΑΗ δεν βγαίνει αυτό. Όχι. Το έβγαινε μια χρονιά. Μπράβο. Δεν βγαίνει ΕΣΑΗ. Σωστό. Και κάτι άλλο. Διάβαζα τώρα κάτι δηλώσει του Λάζαρο εδώ που λέει ότι έχω άλλα 4 χρόνια μπροστά μου, λέει, να παίζω στο ίδιο επίπεδο. Πώς τον ακούς. Χλωμό τον βλέπω. Πολύ χλωμό, όχι απλά χλωμό. Δεν ξέρω από πού το ήρθε και αν το πιστεύει. Και τον πείραξε, λέει, που δεν τον βάζανε να παίζει 90 λεπτά. Αυτό, λέει, τον ενόχλησε στη φετινή σεζόν. Κοίταξε, εδώ μπλοφάρει ο Λάζαρος για να πάρει φράγκα. Ναι. Γιατί μπλοφάρει. Τον είπε ο μάνατζερ του, κοίταξε αγόρι μου, εσύ 30 λεπτά μα παίξεις, μπορεί να πάθεις έμφραγμα. Δεν το λέμε όμως αυτό. Βγαίνουμε και δυσαρεστημένοι γιατί δεν παίζαμε 90 λεπτά. Δηλαδή καμιτσικές θέλει και ο Λάζαρος τώρα και ο μάνατζερ του. Δηλαδή απευθύνονται σε ταγάρια. Εμείς όμως ταγάρια δεν είμαστε και του λέμε του Λάζαρου, σε σεβόμαστε, αλλά πες τα πουθενά αλλού αυτά, ότι μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Αυτό. Άντε, μπράβο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και έχει και μικρό παιδί. Εγώ όταν πάει 160 η σφιγμή, που είμαι γέρος, σταματάω. Γιατί σκέφτομαι την ενία. Πρέπει να πληρώσει τη σχολή της Ευγενούλας, ακόμα περίμενε, δεν έχει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, ναι. Μας έχεις ωραία εκπομπή σήμερα φίλε. Και μπάλα και βρακή. Και τα δυο μαζί. Σαν του βρακή δεν έχει. Καλός συνδυασμός. Τον αρέσει. Μπατζάκι. Λέγε. Λοιπόν, για μπάλα τώρα μην ασχοληθούμε τώρα τελικούς. Τις βρακίες τώρα. Τέτοια είναι, ναι. Είναι για την τουαλέτα ένα σαν να πούμε. Έρχεται Μουντιάλ. Ναι. Το Μουντιάλ πώς το βλέπετε. Κρυό. Γιατί κρυό. Μια χαρά είναι να πούμε. Σ' αρέσει. Κύπριο, πήγαν οι Ιταλοί, σιλιά τα βγάλαμε. Καλύτερα. Μάλιστα. Και έχω και ένα προγνωστικό, το έχει γύρω στο 3 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γερμανία και Μεξικό την πρώτη θέση στο γκρουπ. Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Κορέα. Άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα. Αρχίσαν τα όργανα. Ναι, τώρα τι να ασχοληθούμε τώρα. Πάω κάτι τελικό τώρα και σιγά τι έγινε και βγαίνουν και οι παγκοτζίδες και κλάμα και καθαντζίδες και ο πύργος ο Λευκός. Οι άλλοι αγκτζίδες πάλι πτώματα. Ο Ολυμπιακός είναι για το πηγάδι. Παναθηναϊκός είναι για β' εθνική. Τι, ναι. Τι να ασχοληθείς. Ναι, ναι. Άρης Ηρακλής δεν υπάρχουν ούτε στο παζλ. Ναι. Ευτυχώς μένουμε Γερμανία εδώ φίλε και πάμε και βλέπουμε καμιά μπάλα εδώ πέρα, κανένα κλάμπαρ, κανένα ντόρτμουντ καμιά φορά και λένε α, έχουμε επαφή με το ποδόσφαιρο. Γερμανία είσαι. Ναι. Ωραίος. Gladbach. Gladbach. Στουγκάρδη. Ναι, πάω στο γήπεδο και γουστάρισε και πάω και φτιαγμένο στο γήπεδο. Όταν είσαι φτιαγμένος στην Περσιά χόρτο, τι κάνεις. Ό,τι κάτσε, χόρτο, καμιά μπύρα, ό,τι όπως ταιριάζει. Αλλά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Πίνεις καμιά μπύρα, κανένα χόρτο κάνεις. Όχι, όχι, χόρτο, ναι. Όχι. Γιατί, κούρεψε λίγο τον καζόν. Δεν κάνεις, όχι. Βάλτε μια φωτιά, το ξέρω. Ναι. Και για το βρακί κάτι και να σας αφήσω. Ναι. Λόγω δουλειάς έχω κάνει χρόνο που πηγαίνω έρχομαι Βουδαπέστη, 70 χιλιόμετρα από την Βουδαπέστη. Απ' οι ωραιότερες οι Ουγγαρέζες είναι οι Καλά περνάς. Ναι. Καλά περνάς. Παιδιά, είμαι 42 χρονών, φεύγω από εδώ από τη Γερμανία 42 χρονών ναι. Και όταν γερτάω 25 να πούμε. Ναι. Α, τι πασαλίβεις στην Κυπουρού δηλαδή. Είναι ωραίες γυναίκες οι Ούγγρες. Ούγγρες, Ούγγρες, Ούγγρες. Οι Ούγγρες είναι τρομερές γυναίκες. Μη Ούγγρες βρε. Ούστε. Γι' αυτός πάντα μπουλόνια βρε. Ουγγαρέζες βρε. Ούγγρες. Όπως και να λέγονται, Ούγγρες εγώ τις λέω, είναι το δέρμα που θέλει ο Θεόκλητος. Ναι, ναι. Μόνο λίγο ψηλές είναι αυτές. Χιρπανιακές ένα πούμε. Χιρπανιακός. Τι είπε ο Χατζινάκος. Τι είπε. Γωνιακός. Μην με κορυδεύεις λέει ο κοντός. Λέει ένα 85 κόμμενα είχα λέει. Ναι.
Κοίταξε, η απάντηση είναι και, στο κρεβάτι όλοι στο ίδιο ύψος έχουν. Κάτι και σας κλείνω. Ναι, ναι, για... Έχει στοίχημα να παίξουμε του χρόνου από τώρα νίκη του Άρη του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Χλωμό σε βλέπω. Μπα. Τι χλωμό με βλέπει. Χλωμό σε βλέπω. Δεν είμαι Αριανός εγώ, αλλά εκεί μέσα θα χάσουν αυτοί. Εσύ είσαι μεγάλος κουμαρτζής σίγουρα. Ναι. Πώς θα χάσουν. Το έχω το... Καλά. Αυτό το καλό το έχω. Το καλό. Πώς θα χάσουν. Πώς θα κερδίσουν οι άλλοι παίρνουν. Πάνε εύκολα. Αποκλείεται. Ναι, θα φοβηθούν τον Ασλίδη λες. Θα μου πεις ο Ασλίδης ένα-ένα με τη Λάρισα τους έκανε. Γιατί να μην το φοβηθώ στο Χαριλάου. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ξεκίνησε από τώρα, βρε. Από τώρα. Εδώ ο Θεόκλητος δεν θέλει τη φορέα. Εγώ τον Απόλλωνα με 10 πέφτες μέχρι το 90 δεν του κάνανε φάση να πούμε. Μάλιστα, δεν είναι κούς, παίξε στο Μουντιάλ την Ισπανία. Άλλος κουμαρτζής. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει η Ισπανία και δεν μ' αρέσει η Γερμανία δυστυχώς. Αν και η Γερμανία όπως και να έχει στους 4 θα πάει, όπως και να έχει. Είναι δεν είναι καλή. Παραδοσιακά αυτό και από όλα τα Μουντιάλ. Εσύ στην Ουγγαρία να παίζεις, άστα αυτά, Ουγγαρία να παίζεις. Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία θα πάω τώρα σε δύο εβδομάδες. Μ' αρέσει τώρα, μιλάς σωστά εκεί πέρα. Γεια χαρά, γεια. Πάμε στο τελευταίο κύριο για σήμερα, Θεόκλητο. Τώρα. Ναι, από τώρα. Από γιατί... τώρα θέλει να φύγει του. Καλημέρα, φίλε. Σπάσαν τα μπουλόνια. Έλα. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Εξής από Βέρεια. Για πες τα δικά σου. Την ερμηνεία σου. Τι να πω, ρε, από ότι ήμασταν αντίπαλοι στον τελικό. Όχι. Ότι ο Λάζαρος μας πούλησε και την έκανε για τον Ολυμπιακό. Σας πούλησε. Ε, τι μας έκανε, ρε. Μας το δίνατε λεφτά, μη σας πούλαγε. Ραπ αληθεύει ότι έστειλε εξώδικο πριν το παιχνίδι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όχι, το διάβαζα πιο νωρίς στο σετ. Έστειλε εξώδικο κιάστρο. Δεν το γνωρίζω. Ναι, και σήμερα λέει έστειλε κιπάε. Ναι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Αλλά έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Τι καλά έκανε. Τι άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο έχει. Ένα συν ένα ήταν. Συν ένα είναι αυτό, όχι το ένα. Το συν ένα είναι. Το συν ένα είναι αυτό, ανανέωση. Εγώ ξέρω πάντως ότι θα τον κρεμάσει ο Τσιμπουναράς όπως το λες. Δεν νομίζω, δεν μπορεί. Κερκίδα. Δύσκολα. Δεν μπορεί. Για το Φετφατζίδη τι γνώμη έχεις. Ο Φετφατζίδης είναι πολύ γρήγορος. Είναι πολύ διεισδυτικός. Στο ένα με έναν πολύ καλός τεχνίτης. Ναι. Αλλά είναι χασογκόλης. Αλλά για... είναι η ίδια περίπτωση Κουτσιανικούλη. Για... Δεν έχει, εύκολο... δεν έχει ευκολία στον γκολ. Για την καταστάση του Λάζαρου πώς τον κόβεις. Ποιο καλέ. Στην ΑΕΚ. Το Φετφατζίδη. Καλή περίπτωση. Στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Μπα. Για σκόπο που λίγο που ψηλακούγεται, εγώ πάντως δεν το πολύ πω. Σκόκο είναι 40 ετών. Yeah. Κάθε καλοκαίρι μας έχουν ζαλίσει με αυτό. Ναι. Τα σου ήρθε ο Σκόκο, πόσο χρόνο ο Σκόκο, ρε. 33. 33 είναι. 33 χρονών ο Σκόκο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κράτη το Λάζαρο. Βασιλακάκι και την κοινή θέλει να πάρει. Τι Βασιλακάκι, κάτω πια Βασιλακάκι είναι αυτό. Τι μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ. Προς το πάρο... Κρέμασε το δελτίο του Ανέστη. Ζητούσε λεφτά ο Ανέστης. Μάλιστα. Θα μου πεις και τον Μπάρκα και τον άλλον. Το ίδιο θα κάνει και στο Χριστοδουλόπουλο που θα το κρεμάς. Ναι. Α, έτσι δηλαδή θα έρχονται στην ΑΕΚ οι παίκτες. Αυτό πάμε. Πάρ' τον Κοντοέ, τρίτο στόπερ τότε ρε φίλε. Τι να τον κάνω τον Κοντοέ. Τον είχα. Γιατί ποιος θα έρθει δηλαδή. Πιστεύω τίποτα από την Ισπανία, εγώ σφέρει ο Χιμένεθ τίποτα. Γιατί ο Χιμένεθ θα μείνει. Χιμένεθ θα μείνει. Σίγουρα. Άμα δεν μείνει ο Ζουνίδης ρε να, στη χειρότερη. Άμα μείνει ο Ζουνίδης, ποιο να σε φέρει. Κλονάρι. Λοιπόν φίλε, Χιμένεθ, Βράνιες και Λάζαρος σε 10 μέρες έχουν φύγει. Ο Βράνιες το φύγει τον θέλει ούτε ο Χιμένεθ. Ναι, ούτε ο Βράνιες θέλει να μείνει. Ε, καλά ο Βράνιες, εντάξει, ο Βράνιες και αυτός έχει συμβόλαιο. Πρέπει να τον πουλήσουν, δεν μπορεί να φύγει. Ωραία, όταν υφορήσει προς τα δω ο Βράνιες. Ωραία περίπτωση. Ο Βράνιες, ναι, αυτό ακούστηκε, αληθεύει ότι... Ωραία περίπτωση είναι. Τον θέλω στον ΠΑΟΚ. Εμένα μου αρέσει ο Βράνιες. Μαζί με τον Βαρέλα, δίδυμο. Σε αθηναϊκά site τον γράφει, γι' αυτό σε λέω. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τι του λείπει, μια θαλπορή, ένα πεντακοσάρι το χρόνο. Μια χαρά και προδέρμ. Και προδέρ και πούδρα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάτι θα κάνει ο Χιμένεθ. Και ταιριάζει η φελάδα του με τον ΠΑΟΚ, ταιριάζει. Εγώ πιστεύω η τρέλα του. Θα μείνει ο Χιμένεθ και κάτι. Εγώ το Βράνιες παιχτικός, πέρα από την τρέλα και όλα αυτά, ταιριάζει και η τρέλα στον ΠΑΟΚ έτσι όπως είσαι πάνω του ΠΑΟΚ. Να πάει το χτυπήσει ο Σαββίδης. Αφού τις κάρτες έχει ψωμοτήρι, τι. Ρε κάρτες ψωμοτήρι. Άμα πέσει το μαλλί και του πούνε 10.000 αν δεν πάρεις κάρτα. 3.000 αν δεν πάρεις κάρτα. Και η διαιτησία λίγο την κάρτα σε αυτό δεν θα τη σηκώνει εύκολα. 500 αν δεν βρίσκεις. Ναι. Ναι.
Είναι, αυτός είναι περιπτής ρε, και λεφτά να αφού βλέπεις πνευρικός προχτές τώρα έφυγε η κάρτα Χαβαλιτζίδη. Η Χαβαλιτζίδη και επειδή... Ήθελε να βγει έξω ρε φίλε. Ήθελε να βγει έξω τώρα. Ήθελε να βγει έξω. Το έκανε εξ επί τούτου. Εξ επί τούτου το έκανε. Εξ επί τούτου. Στον πάω κανένα έπαιζε να το έκανε. Γιατί να το έκανε εσύ. Με 50, 60, 70 χιλιάρια 100 ο καθένας πριν. Θα το έκανε. Εγώ ψάχνω να το έκανε. Τι λέγανε τρελός ρε. Επιρρεπής είναι αφού ρε Κώστα. Τι επιρρεπής είναι ρε. Ο Μάτος δεν είναι επιρρεπής. Ο Μάτος ναι. Τον πιάσα και του είπα κοίταξε να δεις πρόσεχε κάνε ρά τις αγωνιές εδώ. Πληρωνόμαστε ο πρόεδρος δίνει μας ταλαιπωρείς. Τι τώρα. Το ίδιο πράγμα αυτοί οι δύο παίχτες είναι το ίδιο πράγμα. Άμα η εταιρεία σε εμπνέει όλα βαίνουν καλώς. Άμα η εταιρεία είναι φόρτωμα ξεφόρτωμα όχι δεν έχω λάδια όχι πλήρως τα ζει. Δεν πληρώνω δεν κάνω ξόδικο αυτό. Θεώρηση εργασίας, αυτό έγινε η ΑΕΚ. Άιντε. Έγινε ρε, πάτε καλή νύχτα. Θα πάρουμε άλλον ένα, να προλαβαίνουμε. Εσύ θα με πεις ρε. Έναν ακόμα. Εσύ θέλεις να φύγεις. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Τι είναι αυτό. Φορέρα είναι αυτή ρε. Πολύ ποντες να βγάλεις. Να πνιγείς. Φορέρα. Έχουμε άλλον. Πάρουμε ένα τελευταίο, ναι. Εγώ ναι. Ναι φίλε. Αυτό που δεν μου άρεσε το χρυσό παιχνίδι με το κύπελο. Ναι, ποιο ήταν. Το τρίπημα που φάγει η ΑΕΚ. Το τρίπημα από ποιον το έφαγε. Το εσωτερικό, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ναι. Από δύο παίχτες μας. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ειδικά ο ένας. Χωρίς λόγο και χωρίς αιτία το να φάει κάρτα. Για μένα πιο ξεκάθαρο ήταν του Λάζαρου που έβγαλε την μπάλα έξω. Και καλά. Μέσα στην αιστεία. Πέρα από αυτό. Έχει περάσει τον Κρέσπο. Ναι, σαν χαζό τον έκανε. Ναι. Και στα δυο μέτρα του κατά λάθος του φεύγει η μπαλίτσα. Ναι. Αλλά δεν φταίει αυτό. Δεν ποιος φταίει φίλο, ο Λάζαρος. Όταν ο πρόεδρος. Ποιος φταίει. Ό,τι ήταν. Όπως φταίει ο πρόεδρος γιατί όταν είναι ο MVP της φετινής χρονιάς της ΑΕΚ για 100 χιλιάρια παραπάνω δεν του τα δίνει. Φταίει ο πρόεδρος. Να πάμε στις ευθύνες. Δηλαδή, ο πρόεδρος ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει με 600 χιλιάρικα τον Γκάμπος και ο Χρυσοδουλόπουλος παίρνει 300 χιλιάρικα. Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορεί να τα δώσει. Είναι γυφτιά αυτό το πράγμα. Οπότε, ο Βράνης παίρνει 250 χιλιάρικα. Ναι. Και ο Βαρέλα παίρνει 600. Πόσα παίρνει? 600. Είδες τη διαφορά. Βάλε λίγο ακόμα. 600 ξέρω παίρνει. Βάλε λίγο ακόμα. 650. Βάλε λίγο ακόμα. 700. Βάλε λίγο ακόμα. Τι λέγατε από τώρα. Βάλε. Πόσο, 700 παίρνει. Πάμε παρακάτω. Δες εκεί, ρίξε άγκυρα. Τράβα επομένως, χειρόφρενο. Παίχθηκε τρύπημα. Το τρύπημα που παίχθηκε με πάω κατρόμητος, παίχθηκε και χθες. Πάω κατρόμητος δεν υπάρχει τρύπημα. Υπάρχει συμφωνία κυρίων, κύριε. Όχι, υπήρχε τρύπημα. Έτσι λες εσύ. Υπήρχε, άσε Κώστα, άσε, υπήρχε. Έτσι λες εσύ. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σου. Αγία, αγία, ρε Φουρέρα, θε Θεόκλητο εδώ πέρα ένα τραγουδάκι. Άκου πώ το μοντέρ το δίλητρο. Κάτι τούρμπο, κάτι νίτρο, κάτι εξαρτημίσει. Κάτι σαν το λάστι. Και με πάσταρα και μου λε τι κεφαλογιάννη. Και μετά μου λε για φασολάκια κρύα και γέλα. Έλενε, αγάπη. Μη βρε. Άκου το μοντέρ τον ίσμο πώ ουρλιάζει, άκου. Πού, αλλαγέ, καστέ. Δεν έδωσε το δεκάρι η Αλβανία στη Φουρέιρα. Γιατί είναι. Τι τρυπήσανε από τα μέσα, ναι. Γιατί. Δεν ξέρω. Πόσα τη δώσανε. 10. 10. Αλλά έχει άλλη σημασία το 12. Κάτσε να μάθουμε. Για να μάθω τώρα. Το 12 είναι το άριστα. Ναι. Πόσο κοντά είναι το 18 στα 20 από το 12 στα τέτοια. Θέλω να πω το τι? 12 είναι το τέλειο, το ναι, ωραίο. Ναι, το wow. Πώς γίνεται η χώρα, από πού γεννήθηκες, πού έκανες να μην σε ψηφίζει. Ναι. Γιατί δεν τραγουδάει. Τι σου πω εγώ. Γιατί δεν τραγουδάει για την Αλβανία. Εντάξει, είναι κυμπορικό εδώ. Το μπασταρδέψατε το έργο. Καταρχήν, τα τραγούδια γίνε όλα σε μια αγγλική αυτή. Ωραία. Η δικιά μας πήγε με ελληνικό. Δεν ξέρω, γι' αυτό πάτος, γιατί πήγε με ελληνικό. Μετά, η Αλβανίδα τραγουδάει στην Κύπρο. Η Ρωσίδα τραγουδάει για το Κονγκό. Και έγινε τώρα αυτό η ιστορία. Δεν βλέπετε. Η δικιά μας τραγούδησε Καζαντζίδη. Αυστραλία σε Eurovision. Ποιος ναι. Ασχολείται με την Eurovision, μπορείς να μου πεις. Έχει άτομα. Πώς δεν έχει. Πόσοι ασχολούνται με την Eurovision. Έχει.
Πώς είδα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και πώς είδα την Κυριακή. Άκου τη δικιά μας που την απέκλεισαν. Άκου. Άκου. Zundanevi, Kat, Zundanevi, Kat,